Λοιπόν, είδαμε πως εξελίσσεται η επικαιρότητα έως και αυτή τη στιγμή. Πάμε να καλωσορίσουμε καλεσμένους για τις εκλογές της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Σερών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Τόλιο, τον κύριο Μαυρομιχάλη και τον κύριο Αρβανιτίδη. Ο κύριος Τόλιο, βέβαια είναι δύο ψηφοδέλτια, επομένως έχουμε τον κύριο Τόλιο που εκπροσωπεί το ένα και τον κύριο Μαυρομιχάλη και τον κύριο Αρβανιτίδη, απερχόμενος γραμματέας και ταμείας, είναι το άλλο ψηφοδέλτιο. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, καλά. Από υγεία μόνο. Από υγεία μόνο. Να ρωτήσω και στους τρεις σας και θέλω την προσωπική σας άποψη, αν πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές θα μπορούσε να υπάρχει και ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τόλιο. Κατά την άποψή μου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο, διότι πολύ απλά πρέπει να υπάρξει ρήξη. Αν δεν υπάρξει ρήξη με αυτή την υφιστάμενη κατάσταση, δεν πρόκειται η μικρομεσαία επιχείρηση να δει χαΐρι και όφελος στα επόμενα χρόνια. Βλέπετε καθημερινά τι γίνεται, όπως βλέπετε οι αντιδράσεις της ΓΕΣΕΒΕ δεν είναι αυτές οι οποίες προσδοκούμε, αν θέλετε, στο μέγεθος που προσδοκούμε εμείς. Γι' αυτό και δεν μπορούσε με τίποτα να είναι, και μην ξεχνάτε ότι όλες οι εκλογές, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν ένα πολιτικό πρόσημο. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, μισό λεπτάκι, να σας το τεκμηριώσω, δεν θέλω να λέω πράγματα χωρίς να τα τεκμηριώνω. Όλοι οι συνδικαλιστές, όπως ξέρετε, έχουν ένα πρόσημο, πολιτικό πρόσημο, το οποίο δυστυχώς το κουβαλάμε όλοι μας και στην διάθεση του αγώνα που έχει ο καθένας. Όπως καταλαβαίνετε, η πλευρά αυτή τη στιγμή της ΓΕΣΕΒΕ τουλάχιστον δεν είναι με διάθεση ρήξης. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συμπλέψουμε αυτή την ιστορία. Αυτό. Ρήξη εννοείται με τον κύριο Μαυρομιχάλη και τον κύριο Αρβανιτίδη, τους συνυποψηφίους σας που εκπροσωπούν ή δέχονται ένα συγκεκριμένο σύστημα. Προς Θεού δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανένα. Δεν έχετε τίποτα, το καταλαβαίνω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν μου μιλάτε για ρήξη, εννοείται. Μιλάμε για πολιτικές ρήξεις. Δεν βλέπετε κάθε μέρα τι γίνεται. Η αγορά χυμάζεται, οι επαγγελματίες κάθε μέρα κλείνουν τα μαγαζιά τους, δεν έχουν πουθενά την κεφαλή κλείνει. Πού την κεφαλή κλείνει πουθενά, στην κυριολεξία. Τα μαγαζιά ήδη στο πρώτο πεντάμενο του 16 κλείσαν 15.500 μαγαζιά. Λοιπόν, τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, νοιάστηκε ποτέ κανείς? Μεγάλες επιχειρήσεις κλείνουν. Ποιος έπρεπε να νοιαστεί? Συστήλετε, ποιος έπρεπε να νοιαστεί? Το ίδιο το σύστημα, το αυτό που κυβερνάει. Η κυβέρνηση. Είτε οι προηγούμενοι είτε οι τωρινοί. Οι οποίοι τι κάνουν καθημερινά, εξαντώνουν τον επαγγελματία βάζοντάς του φόρους, εξαντωτικούς φόρους, εξαντλητικούς φόρους, αυξάνουν το ΦΠΑ, τον έμφυα, το. Πώς λέγεται, το τέλος επιτιδεύματος. Και όπου δείτε, δηλαδή αυξάνουν την προκαταβολή και δεν κουνιέται φύλλο. Δηλαδή το που κάναμε μία, αν θέλετε, 24, μάλιστα για τα τελευταία αυτά δεν έγινε τίποτα. Με 24 ώρες απλά και μόνο ότι είμαστε εδώ, δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Πρέπει να υπάρξει ρήξη, πραγματικά ρήξη. Για να καταλάβω τώρα. Κύριε Μαυρομιχάλη, ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Θα μπορούσε? Ναι. Καταρχάς να πω ότι δεν ισχύει η γενικότητα που είπε ο κύριος Τόλης ότι όλοι έχουν ένα πολιτικό πρόσημο. Δεν συμβαίνει αυτό σε όλους τους συνδικαλιστές και τουλάχιστον δεν συμβαίνει σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι το μείζον. Γιατί εσείς τι είστε? Εμείς, ορίστε. Δεν έχετε κάποια ιδεολογία? Δεν είστε κοντά σε ένα κόμμα? Είναι άλλο τι ιδεολογία έχω και άλλο αν έχω πολιτικό πρόσημο ή όχι. Έχει κάποια διαφορά. Δεν είναι το μείζον. Το ψηφοδέλτιό σας είναι χωρίς κόμματα και χρώματα? Το ψηφοδέλτιό μας είναι εντελώς ακομμάτιστο, αλλά δεν είναι άχρωμο. Με την έννοια ότι έχει το χρώμα της διεκδίκησης, έχει το χρώμα της πάλης που έχει δείξει ποια ήταν η ιστορία του κατά την προηγούμενη τριετία. Η πάλη είναι λέξη πετύχει, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αφήστε την. Πώς? Η πάλη είναι λέξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλά, εντάξει, θα μου επιτρέψουν τον δανεισμό τότε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα έχω πρόβλημα σε αυτό. Και έχει προϋπάρξει λοιπόν η συγκεκριμένη νέα ομοσπονδιακή πορεία, η παράταξή μας κατά την προηγούμενη τριετία. Και έδειξε ποιο ήταν το έργο της και τι μπορεί να κάνει και πόσα πράγματα έχει κάνει σε διάφορους τομείς. Αν θέλετε, θα μπούμε αργότερα σε λεπτομέρειες. Εμείς είναι αλήθεια ότι επιδιώξαμε δια του Προέδρου μας το κοινό ψηφοδέλτιο,
Μήνυμα το οποίο έδωσε ο Σωτήρης Κουτσαμπάς στον κύριο Φαρμάκη να γίνει αυτό το κοινό ψηφοδέλτιο. Μήνυμα το οποίο στήριξε αμέσως έτσι για την ιστορία, παρόλο που είναι μπροστά και ο κύριος Αρβανιτίδης. Λοιπόν, και κατ' επέκταση το ζητήσαμε όλοι. Βέβαια, δεν ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την οποία ο κύριος Φαρμάκης εκπροσωπεί, και εφόσον το λέει ο ίδιος, δεν έχω λόγο να με το πω εγώ. Και επομένως μας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να γίνει. Κατά συνέπεια, άρα δεν μπορούσε. Εμείς, ναι, κάναμε το δικό μας ψηφοδέλτιο με αντιπροσώπους από όλα τα σωματεία. Σε πολλά πράγματα που είπε ο κύριος Στόλης έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει πραγματικά ποτέ να έλθει αυτή η ρήξη. Ίσως τα όψα πράξαμε ως τώρα να μην ήταν απαραίτητα, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι πραγματικά υπάρχει έτσι μία, θα τη χαρακτήριζα έως και οκνηρία στον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, του να συμμετέχει σε αγώνες. Σημειώστε το αυτό που το λέτε, έτσι. Ναι, ναι, το σημειώνω και σημειώστε το εξής, αν θέλετε, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτό που λέμε πάντα να τους αρέσουν καναπές, λοιπόν, και να μην συμμετέχουν καθ' ολοκληρία στις αγωνιστικές κινητοποίησεις. Ωστόσο, οι αντιπρόσωποι από τα σωματεία που έχουν ως συνδικαλιστική υποχρέωση κιόλας μεθαύριο να είναι στις εκλογές, παρένθεση, συμμετείχαν στις κινητοποίησεις, προσπάθησαν να ανακινητοποιήσουν και συναδέλφους άλλους. Οι πρόεδροι συμμετείχαν. Οι αντιπρόσωποι, λέω, των σωματείων στην Ομοσπονδία και φυσικά τα διοικητικά του συμβούλια. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι νοματέοι και όχι ο κόσμος. Αυτό μου λέτε. Γι' αυτό σας λέει μάλλον ο κύριος Στόλιος, σημειώστε το. Έτσι ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Που έχω επίγνωση των λιγουμένων. Έχω επίγνωση των λιγουμένων. Όχι, ίσως να αφήνει και. Δεν πάμε να ακούσετε, κυρία Μουραϊτή. Εδώ δεν πάμε να πάρουμε ψήφο για να πάρουμε κανένα μισθό. Εδώ πάμε να πάρουμε ψήφο, να διεκδικήσουμε την ψήφο από τους αντιπροσώπους των σωματείων για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ναι, αλλά αφήνει εάν αιχμή. Ο τρόπος που. Ορίστε. Αφήνει αιχμή. Ας αφήνει. Σας λέει, σημειώστε το. Δεν με αγγίζει εμένα αυτή η αιχμή. Πώς δεν σας αγγίζει. Δεν με αγγίζει. Λοιπόν, εάν ο κόσμος, εάν ως κίνηση, ως νέα ομοσπονδιακή πορεία, κατά την θητεία μας, την προηγούμενη τριετία, κάναμε κάποια λάθη, μπορεί να κάναμε και κάποια λάθη και να ήταν σε επίπεδο του τρόπου, αν θέλετε, του αγωνίζεστε, αλλά δεν ήταν τέλος πάντων σε άλλα θέματα διοικητικά ή οικονομικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι προσπαθήσαμε να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο. Απόδειξη αυτού είναι ότι στην τελευταία κινητοποίηση βάλαμε αρχηγό τον κύριο Κουντούση να διοργανώσει την όλη κινητοποίηση. Και ήταν και καλή και επιτυχημένη και μας βοήθησε πολύ ο άνθρωπος και να είναι καλά και αυτό το λέμε γιατί και μου πάλι. Το λέτε. Ο κύριος Κουντούση σε ποιο ψηφοδέλτιο είναι? Ανήκει στο ψηφοδέλτιο της, του κυρίου Φαρμάκη. Ναι, με τον κύριο Φαρμάκη. Ναι. Κύριε Βαρμακή. Δεν έχουμε να χωρίσουμε πολλά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε. Να... Ακούστε, κύριε Κανέλη. Δεν έχουμε. Περιμένετε λίγο να μιλήσει και ο κύριος Αρβανιτίδης. Μισό λεπτό όμως να διευκρινίσω, γιατί ακούστηκε ο όνομα συνυποψηφίου, το οποίο δεν είναι εδώ. Πιάνω του κύριου Κουτούση. Ναι, το βάλαμε. Τι σημαίνει δηλαδή, το διορίσατε. Του ζητήσανε. Έτσι, μπράβο. Τώρα σας παρακαλώ. Όχι, μισό λεπτάκι. Άρα δεν το διορίσατε. Εκεί έγινε μια ψηφοφορία, στην οποία έθεσε υποψηφιότητα ότι θέλει να ηγηθεί. Ψηφίσατε να ηγηθεί. Λοιπόν, του κάναμε πρόταση. Του κάναμε πρόταση. Ήταν πρόταση του κ. Ορβαντής. Δεν έχω πρόθεση αντιπαράθεση. Πρόθεση. Εδώ δεν ήρθαμε να αντιπαραθεθούμε. Εδώ ήρθαμε να πει ο καθένας τη θέση του όμορφα, ωραία και γλυκά. Δεν σας είπα. Όμως, επειδή αναφέρω το όνομα του κ. Κουτούση, τον βάλαμε. Ξέρετε, το βάλαμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα. Θέλετε να αναλώσουμε την εκπομπή με τη γραμματική τώρα, με το συντακτικό. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω με το συντακτικό. Ξέρετε κάτι, ότι ένα κόμμα μπορεί να αλλάξει όλο το νόημα. Οπότε καλύτερα να προσέχουμε δηλαδή στην τοποθέτηση. Δεν συμφωνείτε, κύριε Τόλιο, ότι ήταν άνοιγμα από την άλλη πλευρά να δεχτούν τον κύριο Κουτούση? Θα μπορούσαν. Εγώ δεν λέω γιατί. Εγώ δεν λέω γιατί συμμετείχε ο κύριος Κουτούση και μάλιστα να, όχι να ηγηθεί, αλλά τέλος πάντων να είναι επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της κινητοποίησης, έτσι. Δεν λέω γιατί έγινε, αλλά το βάλαμε είναι ένα ζήτημα και είναι χειρότερη αιχμή. Τώρα σας γιατί σας πειράξε το βάλαμε? Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Πάμε παρακάτω στον κύριο Αρβανιτίδη.
θα μπορούσε να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω λίγο την ερώτηση. Να φτάσουμε σε αυτό, κυρία Μωραϊδέ, θα ζητήσω μισό λεπτό ακριβώς να ευχαριστήσω, αν μου το δίνει το μισό παρακαλώ. Λεπτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από το Σωματείο Αφείων Λαμαρινάδων που μου δίνουν το δικαίωμα στις 13 εβδόμου να συμμετέχω πάλι με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και ευχαριστώ τον κύριο της Νέας Ομοσπονδίας. Ομοσπονδιακής πορείας. Να μην δίνουμε σημασία και στους. Αν δεν θέλετε, να μην δίνουμε. Να μην δώσουμε, κύριε Τόλια. Εντάξει, λίγο βουτυράκι κάτω, μην το παίρνει. Ναι. Το παίρνει ο κύριος Τόλιος, είναι ειδικό σε αυτό το πέντε. Λοιπόν, είμαι σαν το ποντίκι με τη γάτα. Λοιπόν, να μην βγούμε επί του θέματος. Ευχαριστώ εγώ προσωπικά τον κύριο Δημητρακά, τον κύριο Κουντινόπουλο, τον κύριο Μανικάκη, τον κύριο Αγγελόπουλο, τον κύριο Τζιντζίδη και τον κύριο Ασημόνη, τον πρόεδρο του σωματείου μας, λοιπόν, που έκαναν τις παραιτήσεις για να είναι ο Αρβανιτίδης ο Βασίλης στο πάλι υποψήφιος με τη νέα ομοσπονδιακή πορεία. Θα ήθελα να καλέσω, προτού να φτάσουμε εκεί, να καλέσω όλους τους αντιπροσώπους και όχι μόνο, αλλά και τα διοικητικά συμβούλια όλων των σωματείων να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση, να θέσουν όλα τα ερωτήματά τους. Ωραία. Και οπότε να... με δίνω το κάλεσμα, επειδή θα σας το ρωτήσω και στο τέλος, γι' αυτό... Ναι, κυρία Μωραϊδέ, επί της ευκαιρίας. Επί της ευκαιρίας. Να απαντήσω τώρα στην προκειμένη περίπτωση επί του ζητούμενου. Να τελειώσω το ερώτημα, γιατί το μεγαλώνω λίγο. Και λέω λοιπόν εγώ. Έχετε την αγαπημένη μουσική, πρέπει να σας πω έτσι. Και θα μου τη στείλετε, σας παρακαλώ, γιατί εγώ την έχασα. Αυτό το ξέρατε και πριν το χτύπημα. Όχι, δεν το ήξερα. Και έψαχνα πάντα να βρω κάποιον που είχε αυτή τη μουσική, γιατί εγώ σας λέω την έχασα. Επομένως τώρα ζητάω από το λόγο μου που το ρωτώ. Ωραία, συνεχίζω. Κύριε Αρβανιτίδη, θα μπορούσατε εσείς να ενταχθείτε στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Φαρμάκη, όλοι σας δηλαδή, και να είναι ένα ψηφοδέλτιο με κοινό αίτημα. Να φανεί από την ημέρα. Ναι, κυρία Μωραϊδέ, από την ημέρα που. Εκλέγεστε σαν μέσα στη διοίκηση της νέας ομοσπονδιακής πορείας, κάνω αγώνα και όχι μόνο και για την ΓΕΣΕΒΕ να κατεβεί σε νέο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, είτε λέγεται ΚΚΕ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Γιατί είμαι έως τώρα αντιπρόσωπος από την Ομοσπονδία Σερών στην ΓΕΣΕΒΕ. Και ήταν μεταθλίψη μου, μπορώ να πω ότι όταν κατέβηκα εκεί είδα. Δωμάτιο Α, δωμάτιο Β, δωμάτιο Γ. Κυρία Μωραϊτη, ο συνδικαλισμός και τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα για μένα προσωπικά. Αν έχετε δωμάτια κάτω, θα είχατε πρόβλημα αν κατεβαίνατε σε κοινό ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, εγώ λέω, μιλάω για ένα το ίδιο προσπαθώ στην προκειμένη περίπτωση και για την Ομοσπονδία Σερών να κατεβεί ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γιατί ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα και ούτε θα πρέπει να πάμε στην προκειμένη περίπτωση σε κάθε κόμμα και να πούμε πήραμε 5%, πήραμε 10% ή πήραμε τις εκλογές. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση γιατί του Αρβανιτίδη του Βασίλη. Μαζί τους, αφού από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήθελε να έρθει μαζί σας. Σας λέει, εμείς θα κάνουμε τη δική μας κίνηση. Εσείς θα μπορούσατε να κάνετε ένα βήμα παραπέρα και να πείτε, εντάξει, ερχόμαστε εμείς και είμαστε μια ομάδα, μια φωνή. Και ίσως ακουστούμε και περισσότερο. Εντάξει, τώρα αυτό που λέτε δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, κύριε. Γιατί με τον ίδιο τρόπο θα έλεγε το ΚΚΕ, δεν δεχόμαστε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Γιατί να πει το ΚΚΕ, δεν δεχόμαστε. Αυτό είναι θέμα του ΚΚΕ. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τώρα εσείς είστε συνεργαζόμενος. Εγώ είμαι συνεργαζόμενος. Αλλά ξέρετε. Δηλαδή και αυτή η ιστορία, το ότι εγώ θέλω να είμαι μόνος μου γιατί κυρία, έχω 8 και εκείνοι μόνοι τους δεν ξέρω. Τελειώσατε, κυρία Αρβανιτίδη. Έχει χαθεί ο κόσμος τώρα. Εσείς ακόμα μείνατε στα κόμματα και στα κόμματα. Η πρότασή μου. Είναι η εξής, να καταλάβει ο καθένας τη θέση που έχει του Προέδρου, του Ταμεία, του Γενικού Γραμματέα στο Συνδικαλισμό. Και από εκεί και πέρα, όταν καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν ένα σωματείο, ο συνδικαλισμό θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Να κάνω μια ερώτηση για τη διάθεσή σας στο κοινό ψηφοδέλτιο. Αν αύριο το πρωί γίνουν οι εκλογές και εκλεγούν, ας πούμε, ένας από εμάς ή τρεις ή δύο και διεκδικήσουμε μία θέση του Διοικητικού Συμβούλου σε πραγματικό επίπεδο. Είτε την Αντιπροεδρία, είτε του Γενικού Γραμματέως, είστε έτοιμοι να την παραχωρήσετε αυτή τη θέση. Γιατί μιλάτε για... Επειδή μιλάνε για ενιαίο ψηφοδέλτιο και για ενότητα. Εγώ δεν συμφωνήσω. Να πάμε... Δεν συμφωνήσετε. Μισό λεπτά, για ενότητα. Ενότητα λοιπόν. Είστε έτοιμοι.
Λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Μισό λεπτά. Μισό λεπτά. Όχι. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Εγώ κάνω ερωτήσεις. Παραμένει τις χαρακτηρίζεις, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος να χαρακτηριστούν οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις έχουν να θέλετε. Από μένα χαρακτηρίζεται πολύ ωραία η ερώτηση. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο. Εσείς που θέλετε να κατεβούμε, είστε έτοιμοι να κάνουμε ρήξη πραγματική και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, κάθε μέρα πραγματικά είναι ένα πρόβλημα ότι μπαίνουν εμπορεύματα από την Βουλγαρία με μαύρα, χωρίς τιμολόγια, χωρίς χτυπιέται η αγορά κτλ. Συμφωνώ ότι έγινε κινητοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα από την προηγούμενη διοίκηση και δεν μπορώ να της φάω το δίκιο. Και όχι μόνο, κύριε Τόλια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο κάνατε. Σας είπα κινητοποίηση. Αυτή η λέξη περιλαμβάνει τα πάντα μέσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, είστε έτοιμοι να κάνουμε τη ρήξη? Αν αύριο το πρωί εμείς καταθέσουμε μία αυτή, να κλείσουμε τα μαγαζιά μας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μία-μία από τις ερωτήσεις. Περιμένετε λίγο. Πρέπει να καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, θα μεταφέρετε το αίτημα της παράταξής μας. Θα τη μεταφέρετε στη ΓΕΣΕΒΕ να γίνει μια τέτοια κινητοποίηση. Δηλαδή, ότι βλέπετε ότι κάθε μέρα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του Μάστριχτ και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη ρήξη? Αντί να τρέξετε πρώτα για τα προβλήματα, τα άλλα. Μα αυτό σας λέω, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εσείς θα κάνετε κινητοποίηση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ποιο είναι σήμερα το όφελος, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όλα αυτά που τραβάνε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Όχι, λάθος κάνετε. Ο αγώνας δεν αποκλείει τίποτα. Έτσι ακριβώς. Ο αγώνας δεν αποκλείει τίποτα, κυρία Μωράη. Άλλο να ξεκινήσει μια κίνηση. Κυρία Μωράη, ακούστε κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι πιθανόν δεν θέλετε να επεκταθούμε και να μείνουμε εδώ στα τοπικά. Να επεκταθούμε όπως θέλετε, κύριε Τόλιο, για να είναι. Από πλευρά μου είναι ανοιχτό στο θέμα. Ακούστε κάτι. Αφήστε να ολοκληρώσετε πράσινο πρώτα. Να κάνουμε διάλογο με ολοκληρωμένε φράσει. Άμα είναι να κάνουμε. Έχετε πέντε ερωτήματα, όμως πρέπει να βάλουμε δύο. Τώρα έβαλα δύο ερωτήματα. Και λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως είναι απόρρια όλων αυτών που ζει ο μικροεπαγγελματίας της πολιτικής αυτής, την οποία η οποιαδήποτε κυβέρνηση μέχρι σήμερα την ασπάστηκε. Σαφώς είναι έτσι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Επομένως, αν μιλάω εγώ για μια επόμενη ρήξη των επαγγελματιών πάνω σε αυτό το θέμα, είναι περίεργο και μακρόπνο? Καθόλου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ανάλογα τι έχει προτεραιότητα κάνω. Μα αυτό σας λέω. Να κάνετε κινητοποίηση για έξοδο κινητοποίησης... από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κινητοποίηση για να έχουν όλα τα μαγαζιά μηχανάκια μέσα να το βάλουμε, και να μπορεί να φέρουν. Να το βάλουμε στη ΓΕΣΕΒΕ και να ψηφιστεί ως θέμα ότι η θέση των μικροεπαγγελματιών είναι αυτή. Θα την υποστηρίξετε? Εδώ είναι το θέμα. Απαντήστε, κύριε Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι: εάν σε απόδειξη το ότι θέλουμε κοινό ψηφοδέλτιο, αν μεθαύριο εκλέξετε έναν-δύο αντιπροσώπους, συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με κάποιο αξίωμα. Σωστά? Mm-hmm. Το πρώτο ερώτημα που θέλετε. Το έβαλα έτσι. Ναι, το έβαλα έτσι. Αν το ζητήσετε. Εάν ρωτάτε, εμένα προσωπικά σας λέω ότι όχι, δεν θα ήθελα κανείς από το άλλο ψηφοδέλτιο να συμμετέχει με αξίωμα στη νέα διοίκηση. Γιατί? Πλην όμως, να πούμε και το γιατί. Πλην όμως. Είναι δεν μπορούμε. Προσωπική, έτσι. Προσωπική, μα ρωτάτε εμένα. Εγώ δεν ρώτησα εσάς. Συγχωρείτε. Εσείς εδώ είστε. Μα απαντώ. Είστε αντιπρόσωποι. Δύο απαντήσεις θα δώσω. Μία είναι η προσωπική μου. Τελείωσε αυτή. Εάν όμως δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακριβώς σε μία υποθετική ερώτηση, διότι δεν ξέρουμε ποιοι θα εκλεγούν στο νέο ΔΣ, μπορεί από αυτοί που θα εκλεγούν η γνώμη δική μου να μην μετρήσει και η πλειοψηφία να πει ναι, έχοντας εκλεγμένο τον Μιχάλη τον Τόλιο, να του δώσουμε τη θέση του άλλου προέδρου. Αφήστε τον Μιχάλη τον Τόλιο. Πρόσωπα. Όχι, αφήστε τον Μιχάλη. Εννοώ έναν από του τρεις στις αντίπολου ψηφοδέλτιο. Δεν είναι τον Μιχάλη τον Μιχάλη τον Τόλιο δεν διεκδικεί τίποτα. Απλά έκανε την ερώτηση. Ωραία. Σας ικανοποιήσει η απάντηση αυτή? Τώρα. Όχι, δεν είναι ζήτημα να με ικανοποιήσει η απάντηση. Σας απαντώ, εν πάση περιπτώσει. Ούτε δίκη προθέσεων κάνουμε. Απλώ ρωτάω. Σε ό,τι αφορά την επέκταση τη τοποθέτησή σα, έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα. Ρήξεις ως τώρα, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω για το σύμβολο των εκλεγμένων μεθάβων. Μιλήστε μου ο συνδυασμός, μιλάτε το εγώ, γιατί έχουμε θέμα. Θα πάμε και στο συνδυασμό. Αυτό λέω. Ναι. Ως τώρα έχουμε αποδείξει ότι έχουμε έρθει σε ρήξεις. Έχουμε φάλει απέναντι τους βουλευτές μας, την αντιπεριφέρεια, τον όποιον
άμα είναι τώρα να γελάμε. Δικαίωμά μας δεν είναι. Και, έχουμε, ένα... και υπάρχουν και βίντεο σχετικά. Και υπάρχουν και βίντεο σχετικά. Ναι, η ειρωνία εννοώ. Και υπάρχουν και βίντεο σχετικά. Λοιπόν, και έχουμε μιλήσει με κάποιο τρόπο και έχουμε απαιτήσει κάποια πράγματα που ίσως δεν θα ήταν δόκιμος ο τρόπος, αλλά το έχουμε κάνει. Όλα αυτά είναι στοιχεία ρήξης. Έχουν γίνει αγώνες και το παραδεχτήκατε και εσείς. Είναι στοιχείο ρήξης, δηλαδή να κάνεις παράπονα στον βουλευτή σου. Αλλά δεν κάναμε παράπονα, κάναμε συγκεκριμένες αιτήσεις. Τύχη και ΑΟ. Τώρα μου έρθει αυτό. Τύχη και ΑΟ. Τους απαιτήσαμε αυτό να σταματήσει αμέσως. Και τι έγινε. Τι, το και ΑΟ, τι θα πει τι έγινε. Τι έπρεπε να τους κάνουμε, να μην τους αφήσουμε να πάνε στην Αθήνα. Να τους αλυσοδέσουμε πουθενά. Το αποτέλεσμα θέλω να μου πείτε. Τι είναι το ΚΑΟ. Το Κέντρο Αναγκαστικής Σύσπραξης Οφειλών. Α, ναι. Το περίφημο ΚΑΟ, στο οποίο πήγαιναν όσοι δεν είχαν ΟΕ πάνω από κάποιο ποσό κλπ. Λοιπόν, και πολλά ζητήματα. Έχουμε έρθει σε ρήξη. Έχουμε έρθει σε ρήξη. Τώρα, αναλόγηση, εντάξει, να... είναι ο καθένας πώς την εννοεί τη ρήξη. Πώς την εννοεί τη ρήξη. Όχι πώς την εννοεί. Δεν είναι, η λέξη ρήξη είναι συγκεκριμένη. Τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτά. Θα πάμε στο κλείσιμο του μεταφράσματος. Μισό λεπτά και λίγο. Θα πάμε όπου θέλετε, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βεβαίως δεν σας τρώω το δίκιο ότι κάνατε μία παράσταση στους βουλευτές και είπατε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μην ψηφιστεί. Μία που... δεν πρέπει να πέρασει. Μία από τις παραστάσεις. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα. Πείτε μου το αποτέλεσμα και πώς το δεχτήκατε. Τα επόμενα βήματα της ρήξης, πείτε. Τα επόμενα βήματα. Ναι, γιατί δεν είναι ρήξη να πάω να συναντήσω τον βουλευτή. Όχι, μα με συγχωρείτε. Ήρθαμε σε ρήξη όταν συναντήσαμε τον βουλευτή. Ήρθατε σε ρήξη, γιατί δεν είναι ρήξη. Γιατί ήμασταν αντίθετοι, βεβαίως. Μαλώσαμε. Ήμασταν αντίθετοι με αυτό το οποίο ήθελαν να ψηφίσουν κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστεί, να αλλάξει το όριο του ποσού, να πάει λίγο παραπίσω. Θέλετε να πούμε ότι εφαρμόστηκε. Δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε όμως. Δεν τέλειωσε. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που τυραννιούνται από αυτό. Δεν τέλειωσε. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που τυραννιούνται. Αλλά επειδή αλλάξαν 5 νούμερα, ας πούμε, είμαστε καλά. Αλλά πώς? Είμαστε καλά. Προφανώς, ξέρω εγώ, επετεύχθη κατά κάποιο τρόπο ένα σκοπό. Δεν είμαστε καλά. Ποτέ δεν θα είμαστε καλά. Όταν βλέπουμε συναδέρφους ότι αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, γνωρίζοντας ή κρατώντας ότι η τζίρη σήμερα είναι από 70 έως 90% κάτω από το 8 και μετά. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε καλά. Βεβαίως και δεν μπορούμε να είμαστε καλά. Αυτό σας λέω. Χρειάζεται δυναμικότερη κινητοποίηση. Πώς ακούει αυτή τη ρήξη που μας λέει ο κύριος Στόλιος? Το μόνο που μπορώ να μιλήσω είναι προσωπικά. Εγώ θα έλεγα ναι, γιατί όχι. Και εσείς προσωπικά. Βέβαια. Είναι μία πρόταση, η οποία, γιατί δεν μας την έφερα περίπου, όταν είχαμε ένα διοικητικό τελευταίο συμβούλιο, να μας την πούνε αν θα εκλεγούμε εμείς, να το συζητήσουμε εκεί, για να μπορούμε να μιλήσουμε σαν νέα ομοσπονδιακή πορεία. Ναι. Μια πρόταση. Αν θα εκλεγούμε εμείς και θα πάρουμε μία θέση, δύο θέσεις, μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσα στο ΔΣ okay. και να μην μας σκέφτε μέλους. Αυτή λοιπόν, η συζήτηση έγινε στο επίπεδο του πώς είστε έτοιμοι να κάνετε συνεργασίες. Αυτό αποσκοπούσε η ερώτηση. Το ξέρετε καλά. Τώρα δεν είστε. Είστε έτοιμοι να κάνετε συνεργασίες. Ναι, βεβαίως. Ναι, λέτε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα δεν είστε σίγουροι. Είστε συμμετοχή ενός εκ των τριών. Αμφισβητείτε, κύριε Τόλιο, τώρα τα λεγόμενα. Τώρα, κύριε Τόλιο, συγγνώμη, είστε σίγουροι για την ερώτηση που κάνετε? Απόλυτα. Όχι. Δεν το βλέπω. Απόλυτα. Δεν το βλέπω. Αν και εφόσον το θέλουμε κι εμείς κι εσείς. Τι απόλυτα. Μα ειδικά ο κύριο Αρναντίδη που πασχίζει για το ενιαίο ψηφοφόρο. Και όχι στο δευτεροβάθμιο αλλά και στο τριτοβάθμιο όργανό μα. Λοιπόν, δηλαδή, δεν ασπάζεστε τον αγώνα μας, κύριε Τόλιο. Είπα αυτό. Σας έχω μειώσει πουθενά τον αγώνα σας. Εγώ απλώς ρωτάω. Και ξαναρωτάω και θα ξαναρωτάω. Θέλουμε μάχημους συνδικαλιστές να υπηρετούν τον συνδικαλισμό. Μπράβο. Αν υπάρχουν μάχημοι συνδικαλιστές από την πλευρά σας, τους θέλουμε κοντά μας. Λοιπόν, οι μάχημοι συνδικαλιστές λοιπόν που λέτε, πραγματικά στην προηγούμενη τριετία συμμετείχαν σε απεργίες, έκαναν ανέδειξαν. Σύμφωνοι. Εγώ ρωτάω. Αυτοί οι μάχημοι συνδικαλιστές που σήμερα πραγματικά τους έχουν δίπλα μου και τους σέβομαι σαν άνθρωπους, έτσι, προς Θεού, είναι ικανοποιημένοι από τις αποφάσεις και που έχει φτάσει ο επαγγελματίας? Δηλαδή, ενώ κάναμε όλα αυτά, μας ανέβασαν την προκαταβολή φόρου στο 100%. Είστε ευχαριστημένοι? Φυσικά. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη ρήξη. Γιατί εδώ πάμε για ρήξη πια. Και σας λέω, είστε έτοιμοι για αυτή τη ρήξη? Αυτές οι προτάσεις που έρχονται σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών και αφορούν τους μικροεπαγγελματίες
Έρχονται γιατί ένας υπουργός ξύπνησε έτσι ή έρχονται μέσα από τα κατευθυντήρια κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία κινητοποίηση 8 Μαΐου, ξέρετε ποια ήταν η θέση της Ομοσπονδίας και προκαλώ τον κύριο Πιδόπουλο, διότι η συζήτηση έγινε στον πρώτο όροφο του Εργατικού Κέντρου. Ξέρετε ποια ήταν η θέση της Ομοσπονδίας? Απεργία και συγκέντρωση εδώ κάτω, τέλος. Υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει μια άλλη μορφή κινητοποίησης πιο δυνατή που θα μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική και με ενδεχόμενη ρήξη με κάτι, με το κατεστημένο αυτό? Ναι, να συμμετέχουμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να καλούμε και να ξανακαλούμε. Δεν περίμενα απάντηση από τον κύριο Πιδόπουλο τώρα. Δεν το λέω. Θέλω να πω ότι ήμασταν εκεί τον καλούμε ως μάρτυρα. Εσείς. Δηλαδή ήδη και η Ομοσπονδία με αυτά τα οποία έχει κάνει η προηγούμενη διοίκηση, έτσι, είδε πραγματικά ότι είχε κάποια αποτελέσματα. Δεν είχε αποτελέσματα τόσο ικανοποιητικά για την ίδια. Δεν κατάλαβα που θα έλεγε ότι πράγματι κύριε Τόλια μου, να έπιασε ο αγώνας το 100%. Εγώ λοιπόν άλλες μορφές κινητοποίησης. Εγώ λοιπόν εδώ με ξαναπροκύπτει ένα ερώτημα. Π.χ. αυτό που είπε πριν ο κύριος Τόλιος είναι μια μορφή κινητοποίησης. Επειδή μου και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ναι, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή. Επειδή μέχρι σήμερα είστε διοίκηση ακόμη, εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Στη συγκέντρωση που κάνατε στο Εργατικό Κέντρο, εγώ δεν ήμουν παρόν. Είπατε ότι υπάρχει μια άλλη μορφή να συμμετέχουμε σε κινητοποίησεις. Αυτό τώρα δεν μου είπατε. Δεν ήταν έτοιμοι να το συζητήσουμε. Μισό λεπτό. Εσείς ήσασταν έτοιμοι και με τι πρόταση? Εμείς ναι, ήμασταν έτοιμοι. Ποια πρόταση κάνατε? Εβδομαδιαίο κλείσιμο όλης της αγοράς. Ωραία, δηλαδή δεν το αναφέρατε τώρα. Σε πρώτη φάση. Και είναι μια άλλη πρόταση την οποία δεν μπορώ να πω δημόσια. Δεν μπορώ να πω δημόσια γιατί είναι λίγο σκληρή. Μπορούμε όμως να τη συζητήσουμε. Εντάξει. Αν είναι υπάρχει λίγο και μια πιο σκληρή πρόταση, γιατί δεν μπορούμε να την πούμε δημόσια? Τι, για θα να τη συζητήσουμε πρώτα με το νέο διοικητικό το σύστημα, συμβούλιο. Να μην προετοιματιστεί. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Αρβανιτίδη, αυτό που είπε ο κύριος Τόλιος, είστε έτοιμοι για ρήξη. Επομένως, να προτείνετε να γίνει κινητοποίηση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί αυτό? Όχι, απλή κινητοποίηση. Και όχι μόνο. Να υιοθετηθεί ως θέση των μικροπηρεσιών επαγγελματιών. Λοιπόν, κυρία Μωραήδη. Σαν θέση της ΓΕΣΕΒΕ. Κυρία Μωραήδη, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Τόλιος θέτει μερικά ερωτήματα. Και καλώς θέτει μερικά ερωτήματα. Τι έχει την εντύπωση ότι ο κύριος Τόλιος έχει τους προβληματισμούς του και εμείς δεν τους έχουμε? Που ήδη σήμερα, είμαστε άνεργοι μέσα στα δικά μας τα μαγαζιά και από θέμα γοήτρα έχουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές. Δηλαδή δεν μας πλήγουν τα φορολογικά. Και τι δεν μας πλήγουν? Γι' αυτό σας ρώτησα. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν έπρεπε να είστε ένα ψηφοδέλτιο για τα προβλήματα για όλους. Μα πρόταση δικιά μου είναι προσωπική. Πασχίζει, ακόμη μια φορά το πω κυρία Μωραήτη. Πασχίζω εγώ προσωπικά και το τριτοβάθμιο όργανο που λέγεται ΓΕΣΕΒΕ και εκεί είναι η Ομοσπονδία, η δικιά μας και όχι μόνο, να έχουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Η απάντηση δυστυχώς ξέρετε ποια είναι, κυρία Μωραήτη? Προτού τις εκλογές είμαστε ξέχωρα, αλλά μετά τις εκλογές είμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι απάντηση αυτή η συνδικαλιστή. Ναι, απλώς. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν δέχονται τη ΓΕΣΕΒΕ τώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς? Ορίστε. Δεν την αναγνωρίζουν. Όχι, δεν την αναγνωρίζουν. Όχι. Δεν υπάρχει. Όταν λέω ότι δεν την αναγνωρίζουν, έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν σας αρέσει ο τρόπος που διεκδικεί και που συνομιλεί και πράττει. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι την έχει καταλάβει. Και λέω, αυτή η ΓΕΣΕΒΕ στο ερώτημά του. Όχι, δεν έχει καλύψει καθόλου. Εννοείται πω δεν έχει καλύψει καθόλου. Εννοείται. Μα ρωτάτε συνεχώς. Δεν πρόκειται ο Μιχάλης να καλυφθεί ή να κάλυψει? Λοιπόν, για το κοινό ψηφοδέλτιο, κύριε Τόλιο. Και εγώ απαντάω σαν Βασίλης Αρβανιτίδης. Ας είμαστε λίγο πιο κάνω προσωπικό αγώνα ώστε η ΓΕΣΕΒΕ να έχει κοινό ψηφοδέλτιο. Μπράβο. Κατανοητό. Στο κοινό αγώνα αυτόν λοιπόν, γιατί αυτό αναιρείστε τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι πήγατε κάτω και βρήκατε ένα δωμάτιο 1, δωμάτιο 2, δωμάτιο 3. Που δεν μ' άρεσε. Δεν σας άρεσε. Αλλά σε ένα από αυτά τα δωμάτια, οπωσδήποτε συμμετείχατε. Αν όχι εσείς, κάποιοι άλλοι. Ναι. Συμμετείχατε όλη η Ελλάδα. Ναι, να μπουν σε ένα δωμάτιο. Έτσι. Α, μπράβο. Όχι. Μένω ξεκάθαρο το δωμάτιο. Εσείς, κύριε Τόλιο, αν ήσασταν εκλεγμένος στη ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Τόλιο, μπήκατε στο δωμάτιο. Κάνατε κάτι για το δωμάτιο. Είναι ξεκάθαρο. Ο κ. Αρβαντίδης έκανε για το δωμάτιο. Περιμένετε και θα σας ρωτήσω κάτι. Γιατί μετατρέπετε την κουβέντα σε μια προσωπική αντιπαράθεση? Εγώ σας έχω. Μισό λεπτάκι, Εγώ σας είμαι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής συσπήρωσης και είστε στη ΣΝΟΠ. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί μετατρέπετε
την κουβέντα σε προσωπική αντιπαράθεση. Έχετε κάτι μαζί μου. Τι κάνατε, σαν συνδικαλιστή, ρωτάω. Σα ρωτάω τι κάνατε, σαν συνδικαλιστή. Σαν συνδικαλιστή, τι κάνατε, κύριε Τόσο. Εγώ τι έκανα, σαν συνδικαλιστή. Βεβαίω. Αντιδράσετε για το Δωματιάκι. Θα σα απαντήσω αμέσω. Πρώτον, δεν ήμουν ποτέ στη ΓΕΣΕΒΕ. Είχε Δωματιάκι καταρχά ο συγκεκριμένο χώρο. Ποτέ. Πάντα είχε. Λοιπόν, ποτέ δεν ήμουν στη ΓΕΣΕΒΕ αντιπρόσωπο. Ποτέ. Όπω βλέπετε, η πλευρά. Δεν έφταναν τα κουκιά για να βγάλει αντιπρόσωπο. Τώρα, αν φτάνουν, είναι άλλο κεφάλαιο. Τότε δεν έφταναν. Τρεις θητείες ήμουνα στην Ομοσπονδία των Επαγγελματοβιοτεχνών σε Ρόν εδώ. Ας βγει ένας από τους παλιούς να σας πει το βίο και την πολιτεία μου που ήμουνα εκεί. Τρεις τριετίες ήμουνα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Ο βίος και η πολιτεία μου είναι γνωστή και εκεί. Ήμουνα 16 χρόνια πρόεδρος Σωματείου Σερών, εστιατόρων. Δεν σας ενημέρω ότι έχει δωματιά και γεσίδε. Μισό λεπτάκι, εγώ σας είπα κάτι. Θέλω να μου πείτε, μισό. Στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων. Ρωτάτε λοιπόν περί του συνδικαλιστικού μου βίου. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ στη ΓΕΣΕΒΕ δεν ήμουν ποτέ εκλεγμένος και σε όποιο δευτεροβάθμιο όργανο δεν ήμουν ποτέ σε δωμάτια. Αυτό ας βγει κάποιος και ας πει ότι δεν είναι έτσι. Τώρα όμως εγκλωβιστήκατε σε ένα εγκλωβισμένοι. Εγκλωβισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται στη λογική της ρήξης. Αν ήμουν εγκλωβισμένος, σας πληροφορώ πάρα πολύ καλά και απλά, θα μπορούσα κάλλιστα να ζητήσω να είμαι υποψήφιος σε κοινόψηφο δέλτιο. Δεν είναι με το δικό μας, κύριε Τουρκάκη. Όμως η διάθεση. Αφού δεν είστε της ρήξης, η διάθεση μέχρι σήμερα, διοίκησης, μισό λεπτό. Με τόσο έργο τώρα στην προκειμένη. Μισό λεπτάκι. Το έργο δεν ανέ... Και όχι μόνο συνδικαλιστικό έργο. Το ένα δεν ανέρει το άλλο. Εγώ σας είπα το εξής. Ο αγώνας που κάνατε στα 3 χρόνια είναι σεβαστότατος, ήταν καλός, είχατε πραγματικά κινητοποίησεις, βγάλατε, κάνατε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα, όλοι καλάτε πίσω. Εγώ εδώ θέλω να επισημάνω. Όπου το διατάφτα, σας είπα ποιο είναι. Το διατάφτα. Θα σας πω, ρώτησα προηγουμένως, το αποτέλεσμα της πίεσης στους βουλευτές, το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο σας ικανοποίησε, έγινε περαιτέρω. Μείνατε εκεί. Καλά κάνατε. Είστε έτοιμοι να έρθετε σε ρήξη με αυτό το σύστημα. Εγώ απλά πράγματα ρωτάω. Και δεν είναι προσωπικά. Μάλιστα. Μιλάω για το συνδυασμό. Ναι, μιλάμε για το συνδυασμό. Έτσι, και είπατε μία μορφή ρήξης. Όχι μία μορφή ρήξης. Είπατε μία μορφή ρήξης. Λέμε και λέμε δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπατε. Όχι. Εγώ σας είπα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στο μικρομεσαίο επιχειρηματία είναι αποτελέσματα της πολιτικής των κυβερνήσεων οι οποίοι υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μάστριχτ. Σύμφωνοι. Πάνω σε αυτό λοιπόν, είστε έτοιμοι να κάνουμε ρήξη πραγματική. Σας απάντησα προσωπικά, ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Μα κάνουμε έτσι. Φτάνει. Λοιπόν, φάγαμε την πατάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε πεντακάθαρα. Πρέπει να το πω αυτό για να παρέμβει. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε πεντακάθαρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Λοιπόν, τους θέλει να μην παράγουν. Να κοιμούνται και να τους εκμεταλλεύει τόπους θέλει τους Έλληνες και την Ελλάδα. Ο οποίος θέλει να παρέμβει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να σας ρωτήσω γιατί πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί σας πρέπει να προτιμήσουν τον έναν ή τον άλλον συνδυασμό. Κύριε Κουτούση, είστε στη γραμμή. Είμαι, ναι. Ωραία, σας ακούμε, παρακαλώ. Και χαίρομαι που αναπτύσσετε. Έλα, δεν ακούω. Μας ακούτε εσείς. Τώρα σας ακούω. Τώρα με ακούτε. Εσείς ακούτε κανονικά. Όχι, για να μιλήσει λίγο να δούμε. Ελάτε κύριε Κουτούση. Λοιπόν, ελάτε. Χαίρομαι που αναπτύσσετε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση, κουβέντα, που αγγίζει την καρδιά του προβλήματος των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών. Ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ο συνάδελφος της συσπήρωσης των ΕΒΕ το έβαλε καθαρά ότι πραγματικά στο χώρο των ΕΒΕ και όχι μόνο στους επαγγελματοβιοτέχνες, αλλά και σε άλλους τομείς και κλάδους, συγκρούνται 2 γραμμές. Και αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά και ανοιχτά. Για τις συνέπειες που σήμερα βιώνει ο μικρός επαγγελματοβιοτέχνης στα τόσα χρόνια του αφανισμού του, στη μείωση του τζίρου του, στη μεγάλη του φορολογία, έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις που πέρασαν και σχεδίασαν για αυτούς. Και αυτό δεν μπορεί να κρύβεται.
και μάλιστα κρύβεται τεχνιόντως από τη νέα ομοσπονδιακή πορεία ή από την απερχόμενη παλιότερα, τις άλλες διοικήσεις της ομοσπονδίας μας και όχι μόνο, αλλά και σε τριτοβάθμιο όργανο που είναι λιγότερο για ΣΕΔΕ και ΕΣΥΕ, που και εκεί γίνεται της τρελής, είναι καθαρά πολιτικά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν είναι καθαρά κομματικές αυτές οι εκλογές. Πολιτικά από τα ζητήματα. Από τη μια πλευρά. Και μάλιστα δεν παρακολουθούμε ποιοι είμαστε. Ότι είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε συγκεκριμένοι που υπηρετούμε συγκεκριμένες πολιτικές, κυρία Μωραΐτη. Όσο και να θέλω να το κρύψουν οι συνάδελφοι. Και μάλιστα σε μια τέτοια, εγώ και θα καλέσω, και μου δίνει και ευκαιρία, που είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Κόλλιος, θα του πούν και οι άλλοι από δίπλα, ότι την Τετάρτη όντως οφείλουν και οι 84 συνάδελφοι που είναι αντιπρόσωποι να έρθουν με ανοιχτή καρδιά και να στείλουν πραγματικά τους αγωνιστάς που θέλουν να οργανώσουν από εδώ και τώρα αγώνες, που να συσπηρώσουν αν θέλετε τους κλάδους, διότι πραγματικά η τριετία δεν έδειξε και κάτι τέτοιο αν θέλετε, να συσπηρωθούν τα σωματεία να μεγαλώσουν, απέναντίον βλέπουμε σωματεία απενεργοποιημένα. Καλώς θα είναι μια δίκη που θα προκύψει την Τετάρτη να σχεδιάσει από εδώ και πέρα καλύτερα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Σας παρακολουθώ. Να είστε καλά. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και αμέσως μετά οι καλεσμένοι μας θα μας καλέσουν για να ψηφίσουμε καταρχάς, ενώ τα σωματεία, και από εκεί και πέρα να μας πούν και τους λόγους. Το γιατί δηλαδή. Fun. Είναι μόνο μία. Χατζιακόβου 2 και Παναγή Τσαλδάρη. Στον πεζόδρομο Σόφα. Το ιδιωτικό ΚΔΑΠ Snoopy Academy είναι το νέο πρωτοποριακό ιδιωτικό κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά από 5 έως 12 ετών και λειτουργεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το νέο ιδιωτικό ΚΔΑΠ Snoopy Academy βοηθά τις νέες μητέρες, οι οποίες μπορούν να εμπιστευθούν σε εμάς τα παιδιά τους τις απογευματινές ώρες για να απασχοληθούν υπεύθυνα, δημιουργικά και δωρεάν. Στο χώρο μας, με τη φροντίδα του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού μας, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να απασχοληθούν μαθαίνοντας με διάφορες δραστηριότητες όπως ενισχυτική διδασκαλία, μουσική, θεατρικά παιχνίδια, φιλαναγνωσία, μαγειρική, γυμναστική, ομαδικά παιχνίδια, υπολογιστές, σκάκι, ρομποτική και φυσικά η μεταφορά των παιδιών σας γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και εντελώς δωρεάν με το λεωφορείο μας από συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Νέο ιδιωτικό ΚΔΑΠ Snoopy Academy με Άνδρου 9 Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 54 873. Εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα, εμπειρία, γνώση. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΕΑΣ Βυσαλτίας, διαθέτοντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ενημερώνει τον σεραίο αγρότη και κτηνοτρόφο ότι οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ δεν είναι μία απλή διοικητική αίτηση την οποία μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε. Για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων ΟΣΔΕ και τη νέα ΚΑΠ, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πλήρη εικόνα της δουλειάς που καλείται να κάνει. Ο συντάκτης της δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, αλλά και την πολλαπλή συμμόρφωση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Τα λάθη, οι παραλήψεις και οι αστοχίες στην υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης επιφέρουν από μερικοί
έως ολική περικοπή των άμεσων ενισχύσεων ή ποινές και απένταξη από τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΑΣ Βυσσαλτίας και το ΚΕΑΝ Υγρίτας, με την 20ετή και πλέον εμπειρία του και με ποσοστό επιτυχών δηλώσεων πολύ κοντά στο 100%, με τα μηχανογραφικά εργαλεία που διαθέτει, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την καταβολή των επιδοτήσεων του σεραίου αγρότη. Για όλα τα παραπάνω, σας προτείνουμε να επιλέξετε τον φορέα μας για την υποβολή της αίτησής σας. Τα έπιπλα Χριστόπουλος παρουσιάζουν τα καλύτερά τους για σπίτια με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και στυλ. Απίθανες προτάσεις σε αναπαυτικά σαλόνια πρωταγωνιστούν το σπίτι και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μοναδική απόλαυση. Για ένα εκλεκτό οικογενειακό ή φιλικό γεύμα, οι προτάσεις σε τραπεζαρίες με υψηλό design και άψογη αισθητική δίνουν στο χώρο σας και στις στιγμές σας άλλον αέρα και άλλη διάσταση. Για το χώρο που χαλαρώνει την ψυχή και το σώμα σας, για την κρεβατοκάμαρά σας, θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας ξεκουράζει και θα σας αναζωογονεί. Έπιπλα Χριστόπουλος και για το παιδικό δωμάτιο. Έπιπλο Χριστόπουλος. Ιδανικές επιλογές για μια όμορφη ζωή. Μόνο στο Χριστό Σερών. Τηλέφωνο 2321 078 281. Κάνουμε τον κόσμο σας καλύτερο. Από το πιο μικρό μπαλκόνι μέχρι και τις πιο σύνθετες κατασκευές. Εν Κήπο. Το μεγαλύτερο και πληρέστερο κατάστημα που τα έχει όλα. Άνθη και φυτά για κάθε χώρο. Γλάστρες, πέργολες, κιόσκια, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, βιολογικά και συμβατικά. Εργαλεία και μηχανές για τον ερασιτέχνη μέχρι και τον πιο απαιτητικό επαγγελματία. Εν Κήπο. Ολοκληρωμένες προτάσεις, διάπλασης υπαίθριων χώρων, κατασκευή και συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου. Βάλτε κι εσείς την φύση στη ζωή σας και απολαύστε τα αγαθά της με την υποστήριξη του μεγαλύτερου εμπορικού και τεχνικού καταστήματος. Εν Κήπο, Αφή Μπεντούλη. Θα μας βρείτε με Ιεραρχίας 54, αλλά και στο διαδίκτυο enkipo.com. Νερό. Ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε. Άρδευση καλλιεργειών με σύγχρονα συστήματα. Συντηρούμε τακτικά τον αρδευτικό εξοπλισμό. Στο σπίτι ελέγχουμε το καζανάκι για διαρροές. Προτιμάμε το ντουζ αντί για μπανιέρα. Όταν πλένουμε τα δόντια μας ή ξυριζόμαστε, δεν αφήνουμε την βρύση ανοιχτή. Τοποθετούμε ταχυθερμαντήρα για να τρέχει άμεσα ζεστό νερό. Προτιμάτε το πλυντήριο πιάτων. Όταν σαπουνίζουμε το αυτοκίνητο, κλείνουμε τη βρύση. Νερό είναι πολύτιμο. Μια κοινωνική προσφορά ΔΕΙΑ Βυσσαλτίας. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα, ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρίτας. Ένας σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρίτας. Των φρονίμων, λέει η παροιμία, πριν παγώσουν, πάνε στην καυσοξυλεμπορική, την μεγαλύτερη επιχείρηση με καυσόξυλα και προϊόντα ξυλού για θέρμανση. Καυσοξυλεμπορική. Από τις προσήλαιες περιοχές του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής, φέρνουμε τις καλύτερες ποιότητες με καυσόξυλα περσινής κοπής, μεσέ, οξιά, γάβρο και πουρνάρι. Καυσοξυλεμπορική. Με αποθήκες 11.000 τετραγωνικών μέτρων, φροντίζουμε έγκαιρα για να έχουμε τα πάντα για εσάς. Καυσοξυλεμπορική. Παραγγέλνετε
Ζυγίζουμε με δική μας ηλεκτρονική γεφυροπλάστηγκα και τα μεταφέρουμε άμεσα και δωρεάν. Καυσοξυλεμπορική. Ξυλοκάρβουνο από πουρνάρια Αγίου Όρους, μπριγκέτες, πέλετ. Επίσης, εισάγουμε και διαθέτουμε πέλετ αυστριακό, σερβικό και ρουμανικό. Πρώτης ποιότητας, πιστοποιημένο με προδιαγραφές. Το καλύτερο που κυκλοφορεί στην αγορά. Καυσοξυλεμπορική. Από το 1979, πρώτη σε προϊόντα θέρμανσης. Τώρα κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση. Νέα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τώρα και στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερών. Στα πλαίσια της πράξης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τα παιδιά θα απασχολούνται με ποικίλες δημιουργικές, παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου και κατά τις απογευματινές ώρες με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό εντελώς δωρεάν. Νέα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών, τώρα και στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερών. Ενημερωθείτε τώρα για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και υποβάλλετε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής στα γραφεία της ΚΕΔΙΣ και στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερών. Επίσης, παιδιά με ειδικές ανάγκες, στο νέο κτίριο της ΚΕΔΙΣ στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας. Φορέας υλοποίησης ΚΕΔΙΣ στο πλαίσιο του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΣΠΑ 2014-2020. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καταρχάς να πω ότι έχουμε αρκετά ερωτήματα που λέει, που ρωτάνε οι τηλεθεατές τι θα κάνουν με το ΦΠΑ και αν θα διεκδικήσουν μείωση. Να ασχοληθείτε, λέει, με τα προβλήματα των επιχειρηματιών στην περιφέρεια, τι θα γίνει με τα σύνορα και αν θα γίνονται έλεγχοι έστω και από εσάς προσωπικά. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή αν μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή υπηρεσιών, έστω και εθελοντικά, γιατί εκεί έχουμε άλλα θέματα. Είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον κύριο Μαυρομιχάλη εδώ. Ένα θέμα με το σιδηρόκαστρο, το οποίο θα δούμε αύριο όμως. Δηλαδή, αν στέλνονται κάποια έγγραφα όπου επί του τζίρου οι επιχειρηματίες πρέπει να δίνουν κάτι στο Δήμο, ας μην το θέσουμε σήμερα. Θα ζητήσουμε την άποψή σας αύριο, εφόσον έχουμε το έγγραφο. Και γενικώς, τι γίνεται με τον επιχειρηματικό κόσμο, τον οποίο αν δεν έχουν οδηγήσει στο θάνατο, τον οδηγούν. Επομένως, είναι αυτό. Γιατί να σας ψηφίσουμε, γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι μέσα σε αυτά που λέτε στους συναδέλφους σας για να σας ψηφίσουν. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τόλιο. Τι λέτε εσείς, γιατί προσπαθείτε να πείσετε τους συναδέλφους σας να σας ψηφίσουν, τι προτάσετε? Είναι ζήτημα να προσπαθήσω τον συνάδελφό μου να τον ψηφίσω. Ο συνάδελφός μου πρέπει να καταλάβει γιατί ψήφισε. Δεν είναι το ζήτημα να πάρω την ψήφο του και εντάξει και όλα καλά. Δηλαδή δεν διεκδικούμε, αν θέλετε, τις πρωτιές. Εντάξει, αλλά αν πάρετε ψήφο θα δείτε. Μισό λεπτό. Αφήστε με να απαντήσω έτσι όπως θέλω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, πρώτο, να πάμε σε ένα-ένα τα προβλήματα. Αύξηση του ΦΠΑ. Αντίδραση χαλαρή. Αύξηση και στα νησιά, εις βάρος του τουρισμού. Αντίδραση, μπορώ να πω, καμία. ΤΕΒΕ, ο ΑΕ γενικότερα. Πείτε το ΤΕΒΕ να το καταλάβω. Για πείτε μου τι γίνεται με το ΤΕΒΕ. Ανασφάλιστη, απλήρωτη, χωρίς γιατρό, όλη η οικογένεια και στα δικαστήρια. Πάμε παρακάτω. ΙΚΑ, τρομερά τα ασφάλιστρα, υπερβολικά υπέρογκο το νούμερο. Σήμερα δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να τα ξέρουν σε αυτό. Οι έλεγχοι δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνονται, αλλά το 1500 νομίζω ότι δεν το βαστάει κανένας. Λογικό. Πάμε παρακάτω. Έχω ένσταση εδώ, να ξέρετε. Να έχετε. Εγώ δεν είμαι ένσταση, είμαστε εδώ. Αλλά και το 1500 είναι τρομερό νούμερο, σκεφτείτε το. Δεν σας λέω εγώ να περάσει έτσι. Προς Θεού. Ανασφάλιστη εργασία για μένα προσωπικά, ιδίως για μένα, για να απαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φορολογικό. Κάθε μέρα αλλάζει η φορολογία και επιβαρύνει τον επιχειρηματία σε βαθμό κακουργήματος. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε πια. Όλοι οφείλουμε. Πέμπτο. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δεν θα γίνονται πια πληστηριασμοί στα ειρηνοδικεία. Μια μέρα θα σε παίρνει τηλέφωνο ένας κύριος και θα σου πει: κύριε, σε 12 μέρες, σε 15 μέρες θα μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου γιατί το σπίτι το αγόρασα. Και χαμπάρι δεν πήρες. Αντιδράσεις θέλω εδώ. Μέχρι τώρα τι έγινε. Ένα-ένα. Εγώ περιμένω.
Ωραία. Να ακούσω από τους συναδέλφους, όχι σε προσωπικό επίπεδο. Σας είπα, εγώ δεν έχω κάτι το προσωπικό με τους κυρίους. Είναι φίλοι μου καταρχήν οι άνθρωποι. Ωραία, έτσι, και είσαι από μετερίες για κοινά λειτουργούμε. Έτσι. Αλλά αυτή την αντίδραση που σας έλεγα πριν, η ΓΕΣΕΒΕ και όλα αυτά τα οποία υπηρετούν οι άνθρωποι με τον δικό τους τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι τα υπηρετούν καλώς ή κακώς, αλλά τα υπηρετούν. Πείτε μου, αγαπητοί συνάδελφοι, τις θέσεις, δεν μην μου πείτε τις χλιαρές αντιδράσεις, τις θέσεις και τη διάθεση για αυτό που λέγαμε πριν. Είναι έτοιμοι για αυτό που λέγαμε πριν. Απευθύνεστε σε εμάς. Στο άλλο ψηφοδέλτιο. Όχι, με συγχωρείτε, κυρία Μωραήτη, δεν κάνουμε, είπα, έχουμε βάλει τις διαφορετικές. Σας απευθύνω τόση ώρα. Μας ρώτησε κάτι, κυρία Μωραήτη, για να απαντήσετε εσείς. Συγγνώμη. Όχι για να κάνετε πάσα τις ερωτήσεις, κυρία Μωραήτη. Θέλετε να με ονολογώ. Όχι, θέλουμε να απαντήσετε σε αυτό. Κατευθύνετε. Αυτά που λέει, εννοείται ότι είναι έτοιμοι για ρήξη, για αντιδράσεις, για αγώνες. Είναι ξεκάθαρο. Και θέλω εγώ λοιπόν, ρωτώ εσάς σαν συναδέρφους που είστε... που είστε στη ΓΕΣΕΒΕ, που έχετε αντιπροσώπους και τα λοιπά και κάνουν διάφορες και συνεδριάσεις. Ναι. Τι θέσεις πήραν πάνω σε αυτά και τι μέλη γενέστε. Αυτό ρωτά. Δηλαδή σε ποιον να το ρωτήσω. Να πάρω την Ελένη να ρωτήσω. Να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Μωραΐτη. Σας απάντησα. Τι θα κάνετε εσείς. Ότι εμείς όλα αυτά προτιθέμεθα ως πανελλαδικό κίνημα, έτσι. Ναι. Να τα φέρουμε μπροστά στο σύστημα και να έρθουμε σε ρήξη με το σύστημα. Με ποια μορφή? Με όποια μορφή μπορείτε να διανοηθείτε. Με όποια μορφή. Με όποια μορφή. Αρκεί να. Εννοείται, δεν μιλάμε για όπλα. Προς Θεού. Λέει τηλεθεατής, κύριε Τόλιο, ότι στο εξωτερικό, αν έχεις ανασφάλιστο εργαζόμενο, είναι λόγος για να κλείσει οριστικά το κατάστημά σου. Θέλετε είτε να... κάνει καταγγελία ο εργαζόμενος, είτε σε ελέγξουν και σε πιάσουν. Εκεί δεν έχει πρόστιμα, λέει, ή κλείσιμο κάποιων ημερών. Εκεί είναι οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης. Και πολύ καλά τους. Με την αιτιολογία ότι αφού δεν μπορείς να ασφαλίζεις, λέει, τον εργαζόμενο, άρα δεν έχεις επιχείρηση που μπορεί βιώσιμη, επομένως κλείσε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό στο εξωτερικό. Πολύ σωστά κάνουν στο εξωτερικό. Αλλά άλλο κλείσε την επιχείρηση και στην κλείνουν, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Και άλλο να το έχουν ως πρακτικό μέτρο, το οποίο στην ουσία εξοντώνει. Πονηρούλα, εντάξει? Πονηριά δηλαδή. Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς ποιος νόμος σήμερα, μέχρι σήμερα ισχύει, που προβλέπει πρόστιμο οικονομικό, πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο, που δεν έχει πρακτικό χαρακτήρα. Πείτε μου έναν. Για να ακούσω και από τον κύριο Μαυρομιχάλη και τον κύριο Ερβανιτίδη, εσάς γιατί να σας ψηφίσουν οι συνάδελφοί σας? Λοιπόν, ακούστε. Η νέα ομοσπονδιακή πορεία, στην τριετία που μας πέρασε, έδειξε ένα έργο. Ένα έργο το οποίο πιστεύουμε ότι ήταν αρκετά δυναμικό. Ασχολήθηκε με σοβαρά προβλήματα, όπως το παρεμπόριο, το λαθρεμπόριο, έκανε ημερίδες για διάφορα θέματα. Είχαμε, όπως είπαμε πριν, επισκέψεις στην ελληνική αστυνομία, στο ΙΚΑ, στην αντιπεριφέρεια, σε βουλευτές. Ήρθαμε σε συσκέψεις με αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, και ζητήσαμε σωρία πραγματών, ό,τι απασχολούσε, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι απασχολεί καθημερινά αποτέλεσμα. Τον ελεύθερο επαγγελματία, συνεχώς. Αποτέλεσμα, λοιπόν, αυτό. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί και εμάς. Δεν είναι κάτι που μας αφήνει ευχαριστημένο. Κάτι. Θέλω να πω, καταφέραμε... στο παρεμπόριο, αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο. Καταφέρατε κάτι? Βεβαίως καταφέραμε. Τι? Καταφέραμε πολλά πράγματα, ειδικά στο παρεμπόριο. Ναι. Βεβαίως. Ειδικά στο παρεμπόριο. Και μόνο το ότι κινητοποιήθηκαν μαζί μας και οι ίδιες οι αρχές που κάνουν τους ελέγχους στους δρόμους, το ότι ήρθαν μαζί μας, το ότι επισκεφθήκαμε μαζί λαϊκές αγορές, είναι επιτυχίες, είναι δράσεις. Είναι δράσεις, είναι παρεμβάσεις, τις οποίες δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Αφορά... Και βεβαίως είχαμε αποτέλεσμα. Ναι. Σε ό,τι αφορά... Και είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τη νέα μας νίκη, την οποία θεωρούμε και δεδομένη, και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Από πότε θεωρείτε εσείς δεδομένο το ότι θα νικήσει τις εκλογές? Κάλπι είναι ό,τι θέλει βγάζει, ό,τι θέλει. Μέχρι τρεις. Τι μέχρι? Λοιπόν, μαθηματικά ξέρουμε, κυρία Μωραήτη. Λοιπόν, τι εννοείται μέχρι 3? Συγγνώμη, κύριε Μωραήτη. Να καταλάβουμε και εμείς. Περιμένετε λίγο. Εσείς λοιπόν, είστε σχετικοί, καταλαβαίνετε. Εσείς που ξέρετε ότι είστε νικητές. Εμείς εικάζουμε ότι είμαστε νικητές. Έτσι, με αυτό το... Εμείς εικάζουμε. Ναι, ναι, γιατί... εικάζουμε ότι είμαστε νικητές. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι το να είμαστε νικητές. Δεν κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
Μην το πάμε σε εκείνο το επίπεδο. Είναι αυτό που μας απασχολεί, όπως είπε πριν και ο κύριος Στόλιος, να πάρουμε την ψήφο και να πούμε μπράβο, χειροκροτήστε μας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Σε καμία των περιπτώσεων. Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Πώς όμως να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, όταν όπως πολύ σωστά είπε πριν ο κύριος Κουτούση στο τηλέφωνο, έχουν αδυνατήσει τα σωματεία. Θα αδυνατήσουν, συνάδελφε Κουτούση, όταν οι ηλεκτρολόγοι έγιναν μισοί, οι υδραυλικοί μισοί, οι πιπλοποιοί μισοί και σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Έχουν κάνει διαγραφή, έχει πει και αυτό. Έχουν κάνει διαγραφή, αυτό λέω, σε αυτό που είπε. Έχουν κάνει διαγραφή. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχουν διαγραφή σωματεία. Είπε και ότι δεν έχει γίνει μισό λεπτό. Μίκρινε η δύναμη της Ομοσπονδίας. Αυτό σημαίνει δύναμη της Ομοσπονδίας. Από πού μίκρινε η δύναμη της Ομοσπονδίας. Δεν μίλησε για μείωση μελών, για μελών φυσικών προσώπων, αλλά για μείωση... Κύριε Τόλια, είστε παλιό συνδικαλιστής. Ξέρετε ότι η δύναμη της Ομοσπονδίας είναι η αντιπρόσωπη των σωματείων. Εάν τα σωματεία δεν έχουν κόσμο στις εκλογές τους, δεν μπορούν αντίστοιχα με την αναλογία να βγάλουν αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία. Και τι ακριβώς λέει ο κ. Κουτούσης, ότι η προηγούμενη διοίκηση έπρεπε να πέσει πάνω σε αυτά τα σωματεία, να τα ανασυγκροτήσει, να τα ξαναδυναμώσει. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει να μιλώ με αφηρημένες έννοιες και όρους που είναι μια αφηρημένη έννοια που σας λέω. Είναι μια τακτική στη χαλαλή σου. Ακούστε, σας παρακαλώ. Συγγνώμη λίγο. Πήγαν οι ηλεκτρολόγοι. Αυτό που σας λέω είναι αφηρημένη έννοια. Αφηρημένη είναι βεβαίως, γιατί εγώ σας μιλάω συγκεκριμένα νούμερα. Πήγαν οι ηλεκτρολόγοι, διαγραφή από 100 άτομα 60. Λέω περίπου το νούμερο. Στους υδραυλικούς ομοίως. Στους επιπλοποιούς ομοίως. Και δουλεύουν όλοι στη μαύρη όπως πολύ καλά ξέρουμε, ή οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να βρουν το μεροκάματο. Πώς θα είναι δυνατά τα σωματεία. Προφανώς δηλαδή. Πάλι δεν καταλάβατε. Εσάς παρακαλώ. Αυτό που είπε ο κ. Κουτούσης, δεν θέλετε να σας πω. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Κουτούσης είπε το εξής. Ότι παραδείγματος χάρη, λέω τώρα τυχαία νούμερα. Τα σωματεία στην Ομοσπονδία ήταν 25 και αυτή τη στιγμή είναι 18. Είναι 26. Βρε χρυσέ μου άνθρωποι, καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Τα υπόλοιπα που πήγαν κύριε Τόλιο. Ήταν 31 τότε. Λοιπόν, πάλι μιλάμε αφηρημένα. Ας βγει ο κύριος Κουτούσης να μας πει το τάδε σωματείο έφυγε πριν. Βρε άνθρωποι του Θεού, άκουσε με λίγο. Ας βγει. Μισό λεπτάκι λίγο. Τώρα δεν είναι το θέμα ποιος θα βγει και τι θα βγει. Κύριε Τόλιο, πού πήγαν τα υπόλοιπα σωματεία, εξηγήστε μου. Προφανώς. Δεν συγκροτήθηκαν ξανά. Δεν κάναν εκλογές, δεν κάναν αναδείξεις. Μπορούσαν να κάνουν και δεν έκαναν. Βεβαίως. Πιθανόν και να μπορούσαν. Αυτό η εκάστοτε διοίκηση πρέπει να το προσέχει, πρέπει να το ελέγξει. Και όσο δηλαδή, το ελέγξαμε εμείς, δεν έλεγξε καμία διοίκηση. Δεν σας τρώω το δίκιο, κύριε Μαυρομιχάλη. Να ξέρουμε τι λέει. Δεν σας τρώω το δίκιο. Άλλο σας λέω. Ότι τι είπε ο κύριος Κουτούσης, λέω. Ναι, δεν λέω ότι κάνατε εσείς. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό που είπε ο κύριος Κουτούσης είναι φάλσο. Ωραία, τότε να ζητήσει συγγνώμη. Είναι δηλαδή λέτε ότι είναι. Το ελέγξατε και ότι όντως τα σωματεία αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν. Μα σε αριθμό σωματείων έχει μεγαλώσει η δύναμη της Ομοσπονδίας. Σε αριθμό όμως αντιπροσώπων, ακριβώς επειδή τα μέλη στο κάθε σωματείο έχουν ελαχιστοποιηθεί, αντίστοιχα στέλνουν λιγότερους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. Εμείς τότε ήμασταν 145, τώρα είναι 75. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό είναι κακό, αυτό είναι δεινό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μα συμφωνούμε σε αυτό. Αποδεικνύει ακριβώς ότι η πολιτική αυτών που διακυβέρνησαν ήταν ποιο το αποτέλεσμα του να τους κάνουν τους ανθρώπους να κλείσουν τα μαγαζιά τους σε άγραφο με μεροκάματο. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Στην οποία αυτή εξέλιξη των πραγμάτων η ΓΕΣΕΒΕ απλώς βλέπει. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι απλώς βλέπει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλώς βλέπει. Απλώς βλέπει. Για πείτε μου. Ναι, κύριε Βαντίδη, μιλήστε και εσείς. Δεν έχω κανένα λόγο, λοιπόν, να στηρίξω. Συγγνώμη, συνάδελφοι. Δεν έχω κανένα λόγο να στηρίξω τη ΓΕΣΕΒΕ. Απόδειξη αυτού είναι ότι όσοι είναι κάτω στη ΓΕΣΕΒΕ ανήκουν σε δωμάτια και εγώ δεν ανήκω σε κανένα δωμάτιο. Περνάω έξω από όλους, ανοίγω την πόρτα και τους καμαρώνω. Για να μην πω τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό. Πριν το έκανα και εγώ. Δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα να κρύψω. Απέναντι και εσείς σε δωμάτιο, αλλά τώρα βεβαίως, αλλάξατε. Μπήκα σε δωμάτιο για να καταλάβω ότι έπρεπε να του συγχαθώ. Και του συγχάθηκα. Και του λέω δημόσια. Δωματικό δωμάτιο εννοούμε. Αυτό εννοούμε, ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι, δωμάτιο βαμμένο, απ' έξω με χρώμα. Επίμονα μας λέτε γιατί να ψηφίσουν εμάς και να μην ψηφίσουν τα άλλα το ψηφοδέλτιο. Κλασικό ερώτημα. Βεβαίως. Εγώ θα ανατρέξω λίγο στην ιστορία, γιατί μου αρέσει και λίγο η ιστορία και τα γραφόμενα. Στις 1η Δεκάδου του 2014, κατόπιν προτάσεις του κ. Κουτούση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, αποφασίζεται η συμμετοχή της ΟΕΒΕΣ στην κινητοποίηση της ΠΑΣΕΒΕ. Γνωρίζουμε τι είναι η ΠΑΣΕΒΕ. Βεβαίως. Που διοργανώνεται στο κτίριο του ΟΑΕ το ΣΕΡΟΝ. Μέλη του ΔΣ της ΟΕΒΕΣ παρίστανται στη συγκέντρωση, η οποία έχει πλήρη αποτυχία λόγω μη έλευσης της ΠΑΣΕΒΕ. Πόσο του μηνός ήταν αυτό, κύριε? Ναι, γεγονός. Ναι, πείτε μου πόσο του μηνός ήταν ξανά. Μία, το 14. Μία δεκάδο του 14. Μπράβο. Είναι η περίοδος που, δηλαδή, που έχει τα πανηγύρια
Και ο συγκεκριμένος συνάδελφος ο οποίος βγαίνει. Σε παρακαλώ. Καλά τώρα, 1 Οκτωβρίου τι. Εντάξει, άλλα μέλη δεν είναι. Όχι, όχι. Ακούστε κάτι. Ο άνθρωπος είναι μικροπολίτης. Για τον κύριο Κουτούση. Ναι, ακριβώς. Δεν τον μιλάμε για τον κύριο Κουτούση. Δεν τον καταλάβω. Η Πασεβή δηλαδή είναι ο κύριος Κουτούσης. Ακούστε κάτι. Αν δεν τον καταλάβω. Εχμές αυτού του είδους, κύριε Αρβανιτίδη. Εχμές αυτού του είδους τώρα ξέρετε δεν μπορείτε να περάσετε σε μένα. Πρώτον και δεύτερον. Δεν πέρα γεγονότα. Και δεύτερον. Εγώ ήμουν εκεί. Γεγονότα. Ήμουν εκεί και το ξέρετε. Ήταν εκεί. Βεβαίως. Γιατί ήταν από την έχω φωτογραφίες από τον κύριο Τόλιο. Που δεν ήταν. Κάτω από τον ΟΑΕ. Κάτω από τον ΟΑΕ. 7 άτομα. Από την Πασεβέ. Απέναντι μάλιστα. Απέναντι. Όχι 7 από την Πασεβέ. Πόσα άτομα ήμασταν σύνολο. Πόσα άτομα ήμασταν. 7, ξέρω εγώ, 10. Ήρθε ο πρόεδρος. Ήταν ο Βασίλης, εγώ πέρασα με το αυτοκίνητο ψάχνοντας να παρκάρω και δεν είδα κανέναν και λέω: Παιδιά, στιευόμαστε. Είπαμε να κάνουμε του χατήρι του Κουτούση έτσι ανοιχτά. Να συμμετέχουμε με την Πασιβέ. Δεν βρήκαμε κανέναν. Μα το ζήτησε ο άνθρωπος. Κάνατε το χατήρι. Βεβαίως. Τη Πασιβέ να έρθετε εκεί να αγωνιστούν με την Πασιβέ. Δεν είναι χατήρι. Όταν εγώ δεν ανήκω στην Πασιβέ, είναι χατήρι. Μάλιστα. Βεβαίως είναι χατήρι. Δεν είναι συμμετοχή. Η συμμετοχή μου, η συμμετοχή μου αυτή. Είχε δίκιο έτοιμα. Άρα είχε δίκιο έτοιμα. Δίκιο έτοιμα έχει η Πασεβέ. Άρα σας ενδιαφέρει ποιος έχει το δίκιο έτοιμα. Η Πασεβέ που ήταν. Κύριε Μαυρομιχάλη μου, βοηθήστε με λίγο. Αν θεωρήσουμε ότι ο κύριος Κουτούσης δεν ήταν, που μου λέτε ότι δεν ήταν. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι είχε δουλειά, ό,τι ήταν. Καλά έκανε, εσύ είχε. Αυτή ήταν η συγκέντρωση. Δηλαδή, άμα ήταν ο Κουτούσης, θα ήταν πετυχημένη. Συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, μας το είπε ότι δεν θα είναι κιόλας. Ήταν μας το είπε από το Δέλτα Σίγμα. Εκπροσωπείται από το, ας πούμε, σε αυτήν την περίπτωση, από τον κύριο Κουτούση στην προηγούμενη διοίκηση. Εντάξει, και αυτό τι σημαίνει, ότι αν δεν είναι ο Κουτούσης, αυτά, αυτά είναι στις αναφορές του κύριου Αρβανιτίδη που τον αρέσει η ιστορία. Για τα γεγονότα μιλάμε, κύριε Τόλιο. Ωραία, παρακάτω. Αν μας πειράζουν τα γεγονότα, μας κάλεσε. Παρακάτω, ρε παιδιά. Μας κάλεσε, παρακάτω. Και πήγαμε. Ωραία, παρακάτω. Ρώτησε η κυρία Μωραήτη. Μόνο από σεβασμό στο πρόσωπό του είπα θα πάμε. Πήγαμε. Κύριε Αρβανιτίδη, να προχωρήσουμε. Είμαστε πιο οργανωτικοί, πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό πρέπει να μας ψηφίσουμε. Άλλα ιστορικά γεγονότα έχει. Σαφώς και είπα. Πείτε τα. Ορίστε, σας το χαρίζω, το διαβάστε. Δεν θέλω να το πω. Αυτό θα επαδοθούμε στην Ελλάδα. Δικό σας. Άλλο σας λέω. Άλλο ιστορικό γεγονός, πείτε. Το οποίο η Πασεβές να μην ήταν εκεί. Κύριε Τόλιο. Ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση της κυρίας Μωραήτη γιατί πρέπει να ψηφίσουν τους μεν και τους δε. Γιατί κύριε Αρβανιτίδη μου πρέπει να σας ψηφίσουν, εγώ δεν κατάλαβα. Εντάξει, έγινε μια κοινή. Είμαστε αποτελεσματικοί και δημιουργικοί, κυρία Μωραήτη. Αυτό. Ναι. Καταλάβατε γιατί. Γιατί σε μια προηγούμενη αυτή κινητοποίηση που γύρεψε η Πασεβέ, πήγε η Γεσεβέ και δεν ήταν η Πασεβέ και γι' αυτό δεν πρέπει να ξαναψηφιστεί. Αυτό είναι το λογικό, αυτό είναι το σκεπτικό. Όχι, κάντε λάθος. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μεγάλο λάθος και αν κύριε Τόλιο. Εγώ εισηγήθηκα στο Δέλτα Σίγμα να αναλάβει ο κύριο Κουτούση στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε μπροστά στον χρόνο. Σας είπα το εξής. Μη μου λέτε για μένα. Αφού λοιπόν, δεν λέω για εσάς κύριε Τόλιο. Εσείς αναφέρετε ιστορικά γεγονότα και σας αρέσει η ιστορία. Βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μου ένα άλλο ιστορικό γεγονός που δεν ήταν η Πασεβέ. Εγώ αυτό ρωτάω. Το γεγονός ότι δεν παραβρέθηκε κάπου ενώ το ζήτησε. Συμφωνώ ότι είναι μεμπτό. Θα παραδειχτείτε ότι, ότι η διοίκηση της νέας ομοσπονδιακής πορείας, η Ομοσπονδία Σερών ήταν, πώς το λένε εκεί, καταχουνιασμένη. Θα το παραδειχτείτε τώρα. Θα σας πω κάτι. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, βεβαίως. Αν θέλετε έτσι, θα μιλήσουμε έτσι. Ναι, ναι. Ακούστε κάτι. Ότι δώσαμε μία αξία την Ομοσπονδία. Ακούστε. Θα το παραδειχτείτε αυτό, κύριε Τόλιο. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτάκι, θα τα βρούμε όλα. Κανένας από τους οποίους συμμετείχαν είτε στις παλιές διοικήσεις είτε οπουδήποτε και δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν έκανε τον αγώνα. Αυτόν που έκανε. Τον όποιον αγώνα έκανε όσες παλιές και να είναι οι διοικήσεις και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι στην οποία να ανατρέξουμε θα φτάσουμε στην περίοδο που ήμασταν με εγώ με τον πατέρα του Χριστού. Και τότε γινόταν ο αγώνας έτσι όπως γινόταν. Το καιρό εκείνο. Καμιά διαφορά, κύριε Τόλιο. Βεβαίως. Σας είπα προηγουμένως κάτι και προφανώς δεν με παρακολουθήσατε. Δεν μπορεί κανείς να σας φάει το δίκιο ότι κάνατε κινητοποίησεις, ότι κάνατε μια εξωστρέφεια της Ομοσπονδίας κτλ. Ότι νοικοκυρέψαμε, κύριε Τόλιο, δεν θα το πείτε και αυτό. Μισό. Τώρα, θέλετε να βγάλουμε. Θέλετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δηλαδή, τώρα κύριε Αρβανιτίδη, φτάνετε σε ένα ρεβασισμό. Τον οποίο το ζήσαμε πριν από 3 χρόνια και ήμουνα πρωτεργάτης, ώστε αυτή η υπόθεση να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να πάρει μεγάλη διάσταση.
Σήμερα θέλετε να το αναμοκλέψουμε για να το ξαναξεκινήσουμε το θέμα. Αξίδω. Στο κάτω κάτω. Στο μισό λεπτάκι. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Αν υπάρχει μισό, χαμένο μισό, χρήμα, δεν πρέπει να βρεθεί. Μισό λεπτάκι. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε το χαμένο χρήμα. Έτσι. Κυρία Μωραίτη, να μην με προτρέχουμε στην προκειμένη περιοχή. Άλλο νοικοκυριό κύριε, και άλλο χρήματα. Κύριε Αρβανιτσίδη, ακούστε κάτι. Για νοικοκυριό μιλάμε τώρα, κυρία Μωραίτη. Ακούστε κάτι. Ναι. Λέω το εξής. Μην κινήσετε ρεμβασιστικά απέναντι στις προηγούμενες διοικήσεις. Και σας τα είχα πει και τότε. Το βασικότερο είναι το εξής. Ότι ο επιχειρηματικός κλάδος και ότι ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των βιοτεχνών χυμάζεται. Εάν λοιπόν οι επόμενες διοικήσεις φτάνουν να κρίνουν μόνο τι έκαναν οι προηγούμενοι σε κάποια άλλα πράγματα για να τα έχουν σαν στοιχείο συγκριτικό, λυπάμαι πολύ. Εγώ χαίρομαι τον αγώνα που κάνατε σε αυτά τα τρία χρόνια, πραγματικά. Ήταν ένας αγώνας, ο οποίος, κατά την άποψή σας, ήταν αυτό το οποίο νιώθατε ότι μέχρι εδώ το πάτε καλά και σας το αναγνωρίζω. Όμως σας είπα ότι σε κάποια κέρια ζητήματα τα οποία ακόμα και σήμερα σας έβαλα τα ερωτήματα, σας είπα ότι δεν είστε έτοιμοι, κατά την άποψή μου, να φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε. Και δεν παίρνω σαν προσωπικό παράδειγμα του Χρήστου που λέει εγώ, ο Χρήστος λέει εγώ είμαι. Συμφωνώ, ο Χρήστος μπορεί να είναι, αλλά από πίσω είναι ένα ολόκληρο ψηφοδέλτιο. Έτσι, εντάξει. Έτσι. Να είμαστε δηλαδή να έχουμε έναν λόγο τέτοιον, ο οποίος πραγματικά να δίνει μια ηρεμία στους συναδέλφους και αύριο το πρωί που θα πάμε, δεν σας κατηγόρησε κανείς ότι ήσασταν ανοικοκύρευτη, ότι δεν συμμετείχατε σε αγώνες και και. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Καλά, τόση ώρα. Τα λέγαμε. Κύριε Τόλιο, ναι, μου συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Τόση ώρα αυτά λέγαμε. Δηλαδή, θα θέλατε να έχει μια ομοσπονδία η οποία σήμερα θα έβγαινε, ας πούμε, με τυχόν μια κατηγορία ότι υπήρχαν κάποιες οποιασδήποτε μορφής ατασταλίες, είτε διοικητικής, είτε οικονομικής, είτε όπως λέτε συνδικαλιστικής μορφής. Γιατί τόσο σύνθετο είναι εκεί μέσα που μπορεί να έχει. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Θα θέλατε. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω μια τέτοια. Αλλά λοιπόν, και τους αναγνωρίζω, ότι σε αυτό το κομμάτι πραγματικά το πρόσεξαν πολύ. Βέβαια, στην αρχή είχαν μια διάθεση ρεβασισμού, η οποία ευτυχώς με ψυχρεμότερες σκέψεις και με ψυχρεμότερα. Καλά, δεν μιλούσαμε τώρα τόσα χρόνια για το τι έγινε και το πώς έγινε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και όχι, όχι, και στα, όχι, 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 με συγχωρείτε, ίσως δεν ξέρετε ορισμένα πράγματα, δεν είναι κακό και δεν είναι καλό να τα αναμοχλεύσουμε, είπα. Και δεν θέλω. Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ και λέμε το εξής. Σας είπα προηγουμένως, ναι, συμφωνώ, συμμετείχατε σε κινητοποίηση, αλλά αυτό κατά την άποψή σας θα συνεχιστεί έτσι όπως πήγε, γιατί αν είναι όπως πήγε, δεν φτάνει. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Μαυρομιχάλη, θα συνεχιστεί έτσι όπως πήγε, που το αναγνωρίζει ότι ήταν καλό, ή θα το σπρώξετε ακόμα κέντρο, περισσότερο. 8 Μαΐου στο εργατικό κέντρο, σε σύσκεψη, με όλους τους. 2 Μαΐου το περασμένο. Τώρα, 8 Μαΐου. Ναι, γιατί τώρα φέτος, έχουμε. Ναι, φέτος, ναι, το 16. Ναι, ναι. Σε σύσκεψη με όλα τα διοικητικά συμβούλια της Ομοσπονδίας. Παρόντος του κυρίου Επιδόπουλου, επειδή μας φιλοξένησε στην αίθουσά του, είπα ότι πλέον αυτές οι μορφές απεργίας και κινητοποίησης που κάναμε ως τώρα, εμένα προσωπικά δεν είναι καλή. Προτείνατε κάτι άλλο. Ή πρέπει να πάμε, είπα και πριν. Πρότεινα, δεν θέλω να το πω δημόσια. Δεν μπορείτε να μου το πείτε το ένα και το άλλο, ναι. Ωραία, εντάξει. Είπα και λοιπόν. Άρα, για να κλείνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Εγώ συμφωνώ ότι συνέβη αυτό στο εργατικό κέντρο. Και συμφωνώ ότι ο κύριος Μαυρομιχάλης έκανε μια πρόταση, την οποία δεν μας την είπε δημόσια ποια είναι η πρόταση. Τη μισή μας. Ούτε τη μισή μας. Καθόλου δεν είπα. Μας την είπατε όταν κλείσαν τα μικρόφωνα. Από εκεί και πέρα. Όχι, τα λέμε όλα. Δεν έχουμε να κρυφτούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, σας λέω και πάλι. Αυτή η προσωπική σκέψη και πρόταση του κυρίου Μαυρομιχάλη μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να έρθει μπήκε το πράγμα και να συζητηθεί. Κυρία Μωραίτη, ήδη περιμένουμε από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ που θα πάμε σε καινούργια μορφή κινητοποίησης. Ήδη περιμένουμε. Μας το δήλωσε. Αν είναι, όπως είναι ως τώρα, κύριε Αρβανιτίδη, απλώς θα είναι μια ακόμα κινητοποίηση. Η διαφορά σας, για να καταλάβω, είναι στη μορφή της διεκδίκησης. Συμφωνείτε ότι τα προβλήματα είναι κοινά, ότι πρέπει να αγωνιστείτε, ό,τι, και η μόνη σας διαφορά είναι η μορφή της διεκδίκησης και του αγώνα. Μα κυρία Μωραϊδη, του αποτελέσματος.
Μα πώς θα πετύχουμε? Εσείς προηγουμένως δεν ρωτήσατε τους συναδέλφους εδώ ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ποια ήταν η απάντηση? Εγώ το ρώτησα, υπήρξε αποτέλεσμα, κύριε Τόλιο μου, αλλά αν η διαφορά σας είναι αυτή... Μισό λεπτό, για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα, πρέπει να επιλέξεις και τη μορφή που θα κάνεις την κινητοποίηση. Αν κάνεις μια 24ωρη απεργία, η οποία είναι εκ των προτέρων γνωστή ότι την επόμενη μέρα θα έχει τελειώσει... Δεν θα ιδρώσει κανένα αυτή, είναι αποτυχημένη. Για πείτε μου μέχρι σήμερα, δηλαδή, τι έγινε. Είναι μόνο αυτή η μορφή διεκδίκησης ή έχετε και κάποια αιτήματα που η άλλη πλευρά δεν θέλει ούτε καν να τα ακούσει, επομένως έχει βάλει ήδη... Τα έβαλα εγώ τα ζητήματα. Ωραία. Τα έβαλα. Κυρία Μωραίτη, τα προβλήματα είναι κοινά, το είπαμε επανειλημμένως. Τα ζητήματα βάλατε. Πώς θα γίνει ο αγώνας? Ο αγώνας, αγαπητέ μου, συναποφασίζεται. Ο αγώνας συναποφασίζεται. Για να μην μένουν όλα πράγματα στο στήριο. Ο αγώνας συναποφασίζεται. Παραδείγματος χάρη, κάνει μια πρότασή σας. Η μισή μου πρόταση λοιπόν που είπα στο διάλειμμα. Να κλείσουμε μια εβδομάδα. Να κλείσουμε μια εβδομάδα. Να κλείσουμε μια εβδομάδα λοιπόν. Συμφωνώ. Το άλλο μισό δεν μας. Τέλος πάντων, αφήστε το άλλο μισό. Είναι δικαίωμά του. Άμα θέλει να το πει, δεν είναι το πει. Μπορεί να είναι το κρυφό γαρτί για τη Γενική Συνέλευση. Όχι, δεν θα το ακούσει ούτε στη Γενική Συνέλευση. Νέο διοικητικό συμβούλιο. Εάν εκλεγώ, θα το πω. Αν θες να τηρήσει στο συνδικαλιστική διοντολογία, πρέπει να πάει στη Γενική Συνέλευση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Στη Γενική Συνέλευση είναι και η κυρία Μωραίτη με την κάμερα. Εγώ μπαίνω σε κάποιες λογικές. Μακάρι να ήμουν εγώ το θέμα. Απλές. Η σημερινή κατάσταση έφερε τους ανθρώπους της πάλης, των επαγγελματών της βιοπάλης, να τους κάνουν. Όχι απλούς εργάτες στην ίδια τους τη δουλειά, αλλά στην ουσία, όπως είπε πριν ο Βασίλης, το οποίο το ασπάζουμε, ανέργους μέσα στο ίδιο το μαγαζί. Απλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας. Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ξέχασα ένα βασικό να σας πω. Η αγορά σήμερα, αυτόν τον μήνα, θα πάθει μεγάλο πατατράκ, διότι ξέρετε πόσο κουπί κάνει συντάξεις, Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα της μητέρας μου. Αυτό είπαμε στο διάλειμμα. Έτσι, αυτό είπαμε στο διάλειμμα. 260 ευρώ. 280 ευρώ, συγγνώμη. Τα οποία θα αναγκαστείτε όμως εσείς να τα οποία είναι 10 ευρώ την ημέρα, χοντρικά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε οίκο ευγυρίας και μέχρι τώρα η σύνταξή της πλήρωνε την αξιοπρεπή διαβίωση της εκεί, γιατί έχει προβλήματα κινητικότητας κτλ. Οπότε από εδώ και πέρα, εγώ πρέπει τώρα να συμπληρώσω το ποσό αυτό, το οποίο πού θα χαθεί και αυτό το ποσό, πάλι από την αγορά. Δύο φορές και τρεις φορές θα χαθεί. Έτσι, μπράβο. Θα χαθεί από την οικογένειά σας, από την αγορά και από τη μητέρα. Την ανακοίνωση της ΓΕΣΕΒΕ για τον κόψιμο των συντάξεων θέλω. Τι να κάνουμε, κύριε Τόλιο, ακόμα μια φορά αριστερά να πούμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει τώρα. Έτσι, εγώ δεν, ούτε σας τοποθέτησα πολιτικά, ούτε θέλω να τοποθετηθώ εγώ πολιτικά. Μια φορά αριστερά ακόμη. Όχι, λοιπόν. Μια ακόμα φορά αριστερά είναι αιχμές άλλου τύπου και τις ξέρετε. Τι να περιμένουμε μια φορά. Για εσάς προσωπικά. Είναι αιχμές άλλου τύπου, λέω, και τις ξέρετε. Εντάξει. Εγώ δεν άσκησα πολιτική εδώ. Έτσι, γιατί μπορώ κάλλιστα να ασκήσω πολιτική. Κύριε, εγώ έβαλα θέσεις των μικρομεσαίων επαγγελματών βιοτεχνών. Μια τελευταία τοποθέτηση δική μου. Να ξεκινήσω από τον κύριο Τόλιο και να κλείσουμε τον κύριο Ουρβανιτίδη. Παρακαλώ, κύριε Τόλιο, με τελευταία κουβέντα. Οι εκλογές είναι καταρχάς την Τετάρτη. Την Τετάρτη, στο. Τι ώρα η Γενική Συνέλευση? Η Γενική Συνέλευση στις 6 ώρα. 6. Και η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9 και θα ολοκληρωθεί στις 11. Ωραία. Εντάξει. Και αμέσως θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Προφανώς, γιατί δεν είναι και τόσο πολλά τα μέλη. Είναι μικρό, ναι. Το εκλογικό σώμα είναι μικρό, όντως. Άρα, 6 ώρα στην αίθουσα του επιμελητηρίου, έτσι. Ναι, για να αρχίσει η Γενική Συνέλευση και εκεί να τοποθετηθεί ο καθένας με τις θέσεις του, τη διάθεσή του κτλ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να πείτε στους συναδέλφους σας, ό,τι πιστεύετε εσείς, ό,τι νομίζετε εσείς. Σε μένα είναι τώρα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω πια τίποτα του συναδέλφου. Οι συνάδελφοι μας έχουν ξεπεράσει. Και όταν λέω μας έχουν ξεπεράσει, έχουν τόσα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι. Που έχουν τέτοιες ρηξικέλευτες προτάσεις, τις οποίες εμείς πρέπει να τους ακούσουμε. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Άρα, καμιά φορά ξέρετε. Είναι συνέλευση, μου λέτε. Αυτό ακριβώς. Αν δεν έρθουν στη συνέλευση να πούν την πραγματική διάσταση του προβλήματος που ζει ο κάθε κλάδος. Mm-hmm. Γιατί εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη, ο Χρήστος είναι με την ξυλία. Δεν μπορώ να ξέρω απόλυτα τι σημαίνει στην ξυλία. Ναι. Εγώ είμαι με την εστίαση. Ο Χρήστος είναι με τους φανοποιούς κτλ. Ο καθένας έχει τα δικά του πρόβλημα. Πρέπει να έρθουν όλοι εκεί, να δώσουμε το παρόν και εμείς πια θα πάρουμε θέση πάνω στα αυτά που μας βάζουν και τι διάθεση έχει ο καθένας. Ωραία. Αυτό.
Άρα παρόντες στην διαδικασία. Αυτό έχω να πω και από εκεί και πέρα ας κρίνουν οι άνθρωποι με το χέρι στην καρδιά να πάνε να ψηφίσουν ποιο νομίζουν, τον πιο. Κύριε Μαυρομιχάλη. Ξέρω εγώ αυτό που μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τον κύριο Ρβαντίδη. Τον καλύτερο διεκδικητή. Τον κύριο Ρβαντίδη, είπατε. Κύριε Ρβαντίδη. Βεβαίως. Το είπα προηγουμένως, το επαναλάβω ακόμα μία φορά. Να καλέσω όλους τους αντιπροσώπους που είναι για την Ομοσπονδία. Και όχι μόνο. Να έρθουν στη Γενική Συνέλευση και όλα τα διοικητικά όλων των σωματείων. Να θέσουν τα ερωτήματά τους. Να θέσουν τους προβληματισμούς τους. Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά. Κύριε Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θέλω να πω το εξής. Όπως διαπιστώθηκε από την κουβέντα, έχουμε ένα έργο το οποίο έχει μια καλή διάθεση να μπορέσει όσο το δυνατό περισσότερο να είναι κοντά στον επαγγελματία βιοτέχνη και έμπορο και να του λύσει όσα περισσότερα προβλήματα μπορεί ή εν πάση περιπτώσει να παρέμβει, να ενεργήσει σε ό,τι του ζητηθεί από τους συναδέλφους ανάλογα τον κάθε κλάδο, λοιπόν, για να μπορέσει να σταθεί κοντά στα προβλήματά του. Η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, εφόσον θα είμαστε πάλι εμείς, θα συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Ασφαλώς, ενδεχομένως, από τα όσα μας έχει διδάξει η όποια πείρα των τριών ετών στη διοίκηση και με κάποιες διαφορετικές μορφές διεκδίκησης. Πάντως, η διεκδίκηση δεν πρόκειται να σταματήσει. Τις οποίες μας είπατε ότι έχετε στο νου σας, απλά δεν τις κοινοποιείτε ακόμα. Ασφαλώς. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να επισημάνω σε ό,τι αφορά τα όποια ακούστηκαν γύρω από πολιτικά πρόσημα, κομματικές θέσεις και κομματικές ταμπέλες κλπ, η Ομοσπονδία είναι πέραν κάθε τέτοιας συναλλαγής. Δεν συναλλάσσεται η Ομοσπονδία έτσι με κομματικά ωφέλη από κάποια κομματικά στρατόπεδα. Τουλάχιστον σε όσο αυτό θα περνάει από το χέρι μου. Θέλω να καλέσω τους συναδέλφους να έρθουν από τις 6 να βρίσκονται εκεί, ανεξάρτητα που η κάλπη αρχίζει στις 9. Αρκετοί είναι οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν είτε για γενικότερες φύσεως προβλήματα, είτε για ειδικότερα ο καθένας στον κλάδο του, όπως είπε πριν ο κύριος Τόλιος, να ακούσουμε τους συναδέλφους, να ακούσουν το τι έχουμε ενδεχομένως κάνει για κάποια προβλήματα δικά τους ή τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Παραδείγματος χάρη, μου έρχεται αυτή τη στιγμή, τα λέμε όλο στο διοικητικό απολογισμό λεπτομερώς, μου έρχεται αυτή τη στιγμή το αίτημα των συνεργείων αυτοκινήτων να ανοίξει το ΚΤΕΟ. Λοιπόν, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είναι εδώ. Δεν φύγαμε από το γραφείο του, επιμέναμε συνέχεια να μας αποδείξει και να μας πει πότε θα ανοίξει το ΚΤΕΟ να λειτουργεί, ώστε να υποφελούνται οι σεραίοι ιδιοκτήτες των συνεργείων αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των φορτηγών που είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, μετά μας ζήτησε το ίδιο σωματείο να μπορέσει να συμμετέχει σε σεμινάρια. Φτάνουμε λοιπόν επ' ευκαιρία να σας πω ότι για τις 2 Οκτωβρίου διοργανώνεται σεμινάριο από τα σωματεία που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Διοργανώνεται σεμινάριο πάνω στις νέες τεχνολογίες για το αυτοκίνητο. Από ποιον διοργανώνεται? Από την Ομοσπονδία μας. Μπορεί και να μην είστε εσείς. Τι το διοργανώνετε? Θα το αναλάβουν οι νέοι που θα ξεκινήσουν. Είστε σίγουροι? Οι επόμενοι που θα ξεκινήσουν. Βεβαίως. Αν θέλουν να το αναλάβουν, μην το αναλάβουν. Τώρα, κοιτάξτε τώρα. Αυτά είπα και προηγουμένως. Δεν είναι εκεί να πας και να κάνεις ρεβασισμό. Αν είναι κάτι καλό, το οποίο είναι υπέρ. Και το δέχονται τα σωματεία, γιατί να μην το κάνει η νέα διοίκηση? Αν δεν υπάρχει συνέχεια, κυρία Μωράιτη. Δεν ξέρω, αν δεν υπάρχει συνέχεια. Τώρα, να μην ακούστε θέλω τώρα για να είμαστε. Για να κλείσουμε όμως. Για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Όπως είναι τα δύο ψηφοδέλτια και όπως είναι έτσι οι εκλογές μεθαύριο για την Ομοσπονδία, δεν μπορεί η Ομοσπονδία να διοικηθεί από τη ριζοσπαστική συσπήρωση. Μπορείτε, καλά έχετε, το λέω. Έχετε τα ψηφοδέλτια να ακούσουμε τα ονόματα? Βεβαίως, εγώ τα έχω, θα σας τα πω. Κύριε Τόλιο, το λοιπόν, δεν μπορεί να διοικηθεί, είναι φύση πρακτικός αδύναμη. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μου πεις. Είναι ο Παύλος ο Φαρμάκης από το Σωματείο Κρεοπολών, ναι. Ο Κώστας ο Κουτούσης από το Σωματείο Μικροπολιτών. Και εγώ από τη Σωματείο Εστίαση. Εσείς πάλι γιατί 3 άτομα σε ένα ολόκληρο ψηφοδέλτιο? Κυρία Μωράιτη, εγώ τώρα τι να σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη διάθεση. Ναι. Αυτή τη διάθεση είχαν να συμμετέχουν. Τόσοι άνθρωποι, τόσοι συμμετέχουν. Εσείς, από κύριε εκεί και πέρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε από τα συνεργεία τον κύριο Αραπτσίδη Σάβα, από τους Λαμαρινάδες Βαφής του Ναρβανιτίδη του Βασίλη,
από τους υδραυλικούς τον κύριο Βλαχόπουλο Κωνσταντίνο, από τους ηλεκτρολόγους τον Βροντελή Δημήτρη, από τους κουρείς τον Κουσμπασανιώτη του Γιάννη, από τους αρτοποιούς του Δαραβίγκα του Γιάννη, από τους υδραυλικούς τον κύριο Καραγκιόζη Νίκο, εστιάτορες Κοτσαμπάς Σωτήρης, από τους χρυσοχώρους τον Μαδημλή του Νίκο, από τους αρτοποιούς πάλι τον Μαλάκου τον Ανδρέα, από τους υπλοποιούς και ξυλουργούς την Αφηνιά μου, από τα ταξί του Μπάρμπα τον Απόστολο, από τους υδραυλικούς πάλι τον Μιλωνά τον Στέφανο, από τα φροντιστήρια ιδιοκτήτης φροντιστηρίων τον Παπαπαύλου τον Βασίλη, εστιάτορας ο Σιάπκαλης ο Κωνσταντίνος και από τις αλουμινοκατασκευές, υδροκατασκευές τον κύριο Χασάπη τον Χρήστο. Οι επιπλέον συμμετέχουν για την Ελεκτική Επιτροπή από το Σωματείο Συντηρητών Καυστήρων ο κύριος Μουρουζίδης ο Πέτρος, η Γεωργατζή Γεωργία από τους Κουρείς, ο Δασκαλάκης ο Θανάσης ο Πρόεδρος των Επιλοποιών Ξυλουργών και η Σπλίνα η Μελπομένη από τους εστιάτορες. Κύριε παρακαλώ. Εγώ στα χέρια μου έχω μια κατάσταση με τους υποψηφίους, στις οποίες ήταν υποψήφιος ο Βλαχόπουλος ο Κώστας. Κώστας Βλαχόπουλος, ναι, Κωνσταντίνος, ναι, είπα. Αυτό λοιπόν έγινε αφού κατατέθηκαν τα ψηφοδέλτια και μετά. Πότε άλλαξε αυτός? Τι άλλαξε, πού άλλαξε, εδώ πού είναι, Βλαχόπουλος. Δεν αναφέρθηκε. Όχι, όχι. Ίσως δεν τον άκουσα εγώ. Είπα, Αραπτσίδης από τα συνεργεία, Αρβανιτίδης, Βαμαρινάς, Βλαχόπουλος. Δεν το άκουσα το όνομα, με συγχωρείτε. Τρόμαξα προς και εγώ, λέω... και ακύρωση ψηφοδελτίων τέτοια μέρα όχι, και γιατί... μετά αύριο εκλογές, ναι. Όπως είδατε, δεν άκουσα, ζήτησα συγγνώμη. Ναι. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήθελα να δημιουργήσω θέμα, αλλά λοιπόν, θα ήταν κάνατε. Θέμα αν ήταν έτσι. Θα ήταν μεγάλο θέμα. Έτσι. Οι συνάδελφοι καλά θα κάνουν και την Ομοσπονδία να πλαισιώσουν και πολύ περισσότερο τα σωματεία τους. Τα σωματεία, αν έχουν δύναμη, θα έχει δύναμη και η Ομοσπονδία. Και όσο η Ομοσπονδία θα έχει δύναμη, η διεκδίκηση θα είναι και σε άλλο επίπεδο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι ότι το καλύτερο για το κάθε ψηφοδέλτιο. Να είστε καλά και εμείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Γκολαβόδα μέσος τώρα, κυρίες και κύριοι. Επιλογές ζωής στη συνέχεια με την Στέλλα Βέρου. Το κεντρικό μας δελτίο σε 9:20 με τον Γρηγόρη Θωματίκο. Ραντεβού αύριο στη 1:00 όπως κάθε μεσημέρι.